Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον, όπου βρισκόμαστε στην Ελόγω εφαρμογή. Μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί, θα βρείτε τους συνδέσμους από κάτω στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπους, δύο επίπεδα υποστήριξης του καναλιού, έτσι ώστε και να βοηθήσετε στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό, να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει, είτε υλικοτεχνικά να δυναμώσουμε το κανάλι με νέους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο, αυτή η θεώρηση πραγματικότητας αν θέλετε η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη σε όλο και περισσότερους Έλληνες, σε όλους και περισσότερες Ελληνίδες. Πανιερότατε, κύριε Δήμαρχε Αδερίνιας Άντρο Καραγιάννη, εκλεκτή προσκεκλημένη, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε απόψε εδώ για να παρουσιάσουμε δύο βιβλία του Σταύρου Καλεμπερίδη, τα οποία καταπιάνονται με ένα διαχρονικά επίκαιρο θέμα, σήμερα όμως ίσως πιο επίκαιρο από ποτέ. Είναι το ζήτημα της πολιτικής του κατευνασμού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στην διεθνή πολιτική σκηνή. Η πολιτική του κατευνασμού είναι ίσως συνώνυμη με το Σύμφωνο του Μονάχου που υπέγραψαν το 1938 οι σύμμαχοι με τη Γερμανία του Χίτλερ και την Ιταλία του Μουσολίνη. Αυτό το θέμα πραγματεύεται στο βιβλίο του κ. Καλεμπερίδης «Η ώρα των λύκων, ο κατευνασμός των Κεμάλ, Χίτλερ και Μουσολίνη από τους συμμάχους». Ενώ τη διαχρονική και συνειδητή κατευναστική πολιτική της Ελλάδας έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού αναλύει ο συγγραφέας στο βιβλίο του «Τον τόμνα των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, η πολιτική του κατευνασμού της Τουρκίας κατά τις κρίσεις του 1976, 1987 και 1996». Πρόκειται ασφαλώς για ένα πολύ μεγάλο πολιτικό ζήτημα, στο οποίο μπορούμε κάλλιστα να χαρακτηρίσουμε και ως διαχρονική παθογένεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό δηλαδή του κατευνασμού του θηρίου που ονομάζεται Τουρκία. Πολιτική που, όπως πολύ ορθά ο παρατηρεί ο συγγραφέας, αντί να οδηγήσει σε εξευμενισμό ή έστω άμβληση της επιθετικότητας της Άγκυρας, φέρνει ένα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα με την εντελώς αποφράσιση της. Πριν την παρουσίαση, ένας σύντομος χαιρετισμός από τον δεσπότη μας, Μητροπολίτη Αμοχρόστου και Κωνσταντίας Βασίλειου. Πανεύρωτε. Τον κύριο Σάβα και τον κύριο Σταύρο Καλεμπερίδη. Εγώ μόλις μπήκα μέσα και συνάντησα τον κύριο Σάβα Καλεμπερίδη, του είπα εγώ σας γνωρίζω γιατί παρακολουθώ όχι με πολύ συνέπεια αλλά πολύ τακτικά τις παρεμβάσεις που κάνετε και αναρτώνετε σε εκπομπές στο διαδίκτυο. Έψαξα και βρήκα και το δικό σας βιογραφικό, αγαπητέ Σταύρο, και όντως νομίζω ότι αυτά που προσφέρετε πατήρ και Υιός, κάποια στιγμή θα βάλετε και το Άγιο Πνεύμα μέσα. Υπάρχει ήδη, πολύ καλά. Είναι αυτά που ακουμπούν την ψυχή μας, γιατί το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να το πω, αλλά μέσα στα πλαίσια αυτό που θέλω να απευθύνω ένα χαιρετισμό, εμείς τα ζούμε καθημερινά. Και θα σας πω και το εξής, ότι όλοι οι κληρικοί που βλέπετε εδώ, αλλά και όλοι οι κληρικοί της Μητροπόλεως μας, μαζί με τον επίσκοπο τους, είμαστε σε μαύρη λίστα και δεν μπορούμε να πάμε στα κατεχόμενα όσο μπορούσαμε παλαιότερα να τελέσουμε λειτουργίες, γιατί μας θεώρησαν ως πράκτορες και ως υποστηρικτές του αγώνα εναντίον των Τουρκοκυπρίων, επειδή σε κάποιο αγιασμό που κάναμε στο πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς, όσοι από τους κληρικούς είχαν κάνει τη στρατιωτική τους θητεία, έκαναν
μια βολή συμβολική και αυτό το πήρανε και το κάνανε σημαία, έφτασε μέχρι τον Ερντογάν και είπε ότι αυτός ο δεσπότης ετοιμάζει τους ιερείς του να κάνουν πόλεμο εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Εντάξει, το γνωρίζουμε ότι αυτό είναι προπαγάνδα, αλλά αυτό το χρησιμοποιούν ως πρόφαση. Και μάλιστα είπα εγώ, γιατί βλέπω ότι το θέμα το οποίο θίγεται έχει σχέση με αυτό που λέω, τα ονομαζόμενα μέτρα υποδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία μάλιστα είναι μέσα στα πλαίσια του κατευνασμού, εάν το να πάω να κάνω μια λειτουργία δεν λειτουργεί ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τότε ποιο άλλο μέτρο μπορεί να λειτουργήσει, να εφαρμοστεί και να οδηγήσει σε μια συνεννόηση ή τέλος πάντων μια λύση που επιδιώκουμε μια λύση, ούτως ώστε η αναμονή μας εδώ και 50 χρόνια να επιστρέψουμε στους χώρους μας, την πατρίδα, στις πατρίδες μας. Και όπως σας έλεγα προηγουμένως, κύριε Καλυτερίδη, επειδή ήμουνα και μοναχός στην Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, βίωσα για ένα διάστημα της ζωής μου αυτό που ονομάζω εγώ τους δύο πνεύμονες της Κύπρου, με τους οποίους αναπνέει η Κύπρος μέχρι και σήμερα. Είναι ο ελληνικός που είναι η Σαλαμίνα και ο χριστιανικός που είναι η Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα μας και ο τάφος του Αποστόλου, γιατί ο ελληνισμός με την Σαλαμίνα το γνωρίζετε, με τον Τροϊκό Πόλεμο κλπ. Κλπ. Και ο Απόστολος Βαρνάβας που μαρτύρησε στον τόπο, τάφηκε και από εκεί ξεκινά πλέον το δέντρο της χριστιανοσύνης στην Κύπρο. Αν μπορούσα να πω καταρχήν να σας συγχαρώ για το έργο που κάνετε, το οποίο είναι εθνικό έργο, και αν μπορούσα να του δώσω και εγώ ένα τίτλο, θα έλεγα ότι είναι ιστορία παρόν και μέλλον. Μέσα από την ιστορία διδασκόμαστε, βλέπουμε την κατάσταση που περνάμε αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, με ό,τι συμβαίνει και στην γειτονιά μας αλλά και στον πλανήτη ολόκληρο, αλλά και με αυτό το έργο πρέπει οπωσδήποτε να χαράξουμε την πορεία του έθνους μας, ούτως ώστε να μην έχουμε άλλα στραβοπατήματα στην ιστορία που μας έφεραν σε τέτοιες καταστάσεις οι οποίες πονούν. Είμαστε όλο αυτιά και μάτια να σας ακούσουμε την παρουσίαση και πάλι σας συγχαίρω για το έργο σας, είτε το συγγραφικό είτε οποιοδήποτε άλλο έργο επιτελείτε, το οποίο ενισχύει το ψυχικό και το εθνικό ήθος και έθος του λαού μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Πανιερότατο. Δύο λόγια από τον κύριο Σάβα Καλυτερίδη. Νομίζω είναι γνωστό σε όλους και τα λόγια ίσως είναι περίπτωτα. Σεβασμιότατε, δεν είχα σκοπό να μιλήσω. Θεωρώ όμως απαραίτητο να πω δύο λόγια, δρατώμενος της ευκαιρίας αυτού που είπατε για τη βολή των κληρικών. Ο κυρός Μητροπολίτης Δράμας Παύλος Αποστολίδης, φίλος μου και παιδί του Πόντου, είχε επισκεφτεί πολλές φορές την περιοχή του Πόντου, υπόψη ότι εμείς οι υποτιακείς καταγωγής Έλληνες έχουμε ιδιαίτερους δεσμούς με την Κύπρο και για έναν ιδιαίτερο λόγο. Πρώτον, επειδή η Κομνηνή, ο Κομνηνός έκτισε τον Κύκο, και δεύτερον, επειδή υπάρχει και ένα χωριό, η Λιβερά, εκεί στην Καρπασία, που
τα τοπονύμια, ξέρετε, τα κενά υπάρχουν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο πολλά. Η Λιβερά όμως, επειδή είναι μοναδικό τοπονύμιο, υπάρχει και στον Πόντο, απέναντι από την Παναγία Σουμερά, υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Λιβερά. Και εκεί, όταν ο Μουάμεθ στρατοπέδευσε εκεί στην εκστρατεία εναντίον της Τραπεζούντας, εκεί στη Λιβερά, απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα από την Τραπεζούντα, στρατοπέδευσε εκεί για να προετοιμάσει την πολιορκία της πόλης. Εκεί λοιπόν σταμάτησε σε μία κρίνη, σε ένα λιβάδι έξω από το χωριό, και δίψασε και ζήτησε νερό. Μια βοσκοπούλα που ήταν εκεί, κόρη ιερέα, του έφερε μέσα σε ένα μαστραπά και έβαλε το δάχτυλό της μέσα στο νερό. Αυτός, επειδή το είδε, το θεώρησε προσβλητικό, πέταξε το νερό και είπε φέρε ένα άλλο. Το κορίτσι επέστρεψε πάλι με το δάχτυλο μέσα. Και υπήρχε ο σεβασμός, τότε δεν μπορούσε να μιλήσει. Ρώτησαν γιατί το κάνει αυτό. Και είπε η κοπέλα σε έναν Έλληνα να πει στον Μουάμεθ ότι αυτή η βρύση έχει πολύ κρύο νερό, επειδή είναι υδρωμένος και ήταν 15 Αύγουστος, λίγο πριν την κατάληψη της πόλης, θα αρρωστήσει. Και το θεώρησε αυτό ευγενές και την πήρε, μέχρι να ενηλικιωθεί, την πήρε μαζί του η γυναίκα του γιου του. Και στη συνέχεια έγινε και Σουλτάνα και Σουλτανομήτωρ. Και αυτή φρόντισε η Λιβερά του Πόντου να έχει πολλά προνόμια. Εξ αυτού του λόγου έγινε ένα κεφαλοχώρι και οι Λιβερίτες εγκαταστάθηκαν στη συνέχεια στην Ελλάδα με την αλλαγή των πληθυσμών. Άρα έχουμε αυτούς τους δεσμούς. Ο Παύλος λοιπόν πήγαινε στην Τραπεζούντα και έπεισε τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, να είναι παρόν και στην πρώτη λειτουργία της Παναγίας Σουμερά σχεδόν μετά από 100 χρόνια, 90 τόσο, που ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός. Πάνω από 30 διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία ήταν εκεί και μετά ήταν εικόνα ζωντανά, που σημαίνει ότι ήταν ένα γεγονός παγκόσμιο ενδιαφέροντος. Και ο Πατριάρχης ήταν και αυτός κάθε χρόνο εκεί. Ο Παύλος πήγαινε στην Τράπεζον Σπορ. Σε μια λειτουργία ήμουνα και εγώ μαζί. Είδατε λοιπόν πόσο σημαντικό, τι μνημείο είναι αυτό. Ο Παύλος λοιπόν πήγαινε στην ομάδα της Τράπεζον Σπορ, της Τραπεζούντας. Και ο Πατριάρχης. Όταν, και είπε στον Πατριάρχη να πάει, πήγε ο Πατριάρχης. Και όταν την ευλόγησε, πήρε το πρωτάθλημα μετά από 35 χρόνια. Και επειδή διαβάζω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα σχόλια ειδικά, είχαμε και δύο παίκτες εκεί. Θέλω να πιστέψετε ότι ακόμα και οι πιστοί μουσουλμάνοι θεωρούσαν ότι η ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη ήταν αυτή που οδήγησε την Τράπεζον Σπορ στο πρωτάθλημα. Γιατί ζήτησαν από αυτόν τον λόγο. Ξέρετε, όταν είδαν τους ιερωμένους, επειδή οι Τούρκοι, λέμε τα έτσι, να πούμε και τα λέω, είναι θεοσεβούμενοι, πολλοί από αυτούς. Αυτοί λοιπόν φοβήθηκαν από την εμπλοκή της μεγαλειότητάς σας και των ιερωμένων, φοβήθηκαν, γι' αυτό έδειξαν αυτή τη μεγάλη αντίδραση. Φοβούνται την Ορθοδοξία, φοβούνται τη θρησκεία και γι' αυτό μετατρέπουν τις εκκλησίες τη μία μετά την άλλη της Αγίας Σοφίας. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο, παραδίδω το λόγο στους πολύ δυνατούς. Θέλω να πω για τον Κωνσταντίνο Φυτηρή δύο λόγια. Είναι τύχη που τον έχετε εδώ στην περιοχή. Η περιοχή αυτή είναι πολύπαθη, εγκλωβισμένη και υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστεί με την πύλα εντελώς. Είτε είναι τύχη που τον έχετε, έστω σαν δημότη, αύριο ίσως κάτι άλλο, και τον οποιονδήποτε απόστατο αξιωματικό, δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους, αλλά οι απόστατοι αξιωματικοί είναι έφεδροι και έχουν ευθύνη να είναι δίπλα στους πολίτες, να τους εμψυχώνουν για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση που βιώνουν τα κοκκινοχώρια και όλες οι ενορίες της ιερότητάς σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σάββα Καλυμπερίδη. Η κυβέρνηση είχε να διαλέξει ανάμεσα στον πόλεμο και την αδίμωση. Διάλεξε την αδίμωση, αλλά θα έχει και πόλεμο. Διαλλακτικός λέγεται κάποιος που ταΐζει έναν κροκόδιλο με την ελπίδα ότι θα τον φάει τελευταίο. Αυτές οι φράσεις, όπως και πολλές άλλες για τον κατευνασμό, ανήκουν στον Winston Churchill, τον κατεξοχή επικριτή και πολέμιο της πολιτικής του κατευνασμού στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Κάποιες από αυτές χρησιμοποιεί και ο συγγραφέας στα βιβλία.
Την παρουσίαση λοιπόν αυτών των βιβλίων θα κάνει ο υπονάδαρχος ανάπως στρατεία κύριος Κώστας Φιτηρής. Ο κύριος Φιτηρής εισήχθη το 1978 στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων από όπου αποφύτησε το 1982. Το 1989 απέκτησε επίσης πτυχίο στρατιωτικού και πολιτικού μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταξύ άλλων υπηρέτησε σε θέσεις κλειδιά στο Υπουργείο Άμυνας, στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς, διατέλεσε για χρόνια διοικητής στο ΝΟΙΚ, ίσως της πλέον επίλεκτης μονάδας του στρατού μας. Ήταν ο υπεύθυνος του ΕΓΟΥ για την κατασκευή της ναυτικής βάσης στο Μαρί, επικεφαλής για θέματα ασφαλείας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πρώτα χρόνια των ενεργειακών ερευνών στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Εκπώνησε διάφορα σχέδια που χρησιμοποιούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία για περιπτώσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και όχι μόνο κάτω από την κωδική ονομασία Ζήνων. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους τα γνωρίζουν πολύ καλά. Και για να μην επεκταθούμε περισσότερο, τον καλό να προχωρήσει την παρουσίαση. Πανιερώτατε, κύριε Δήμαρχε Ερυνίας, εκλεκτή προσκεκλημένη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω όλους εσάς που σήμερα παρευρίσκεστε εδώ. Ας με επιτραπεί όμως πριν την παρουσίαση των βιβλίων να καλωσορίσω στην Κύπρο και ιδιαίτερα στο Παραλίμνη τόσο τον συγγραφέα του βιβλίου κύριο Σταύρο Καλλιντερίδη όσο και τον πατέρα του Σάβα Καλλιντερίδη με τον οποίο με συνδέει μια φιλία που χρονολογείται και η οποία με τιμά ιδιαίτερα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συμμετάσχω στην παρουσίαση των δύο πολύ σημαντικών βιβλίων με τίτλο «Η ώρα των λύκων» και «Τον τόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο», τα οποία όποιος τα μελετήσει θα διαπιστώσει ότι είναι αποτέλεσμα εξαιρετικής έρευνας και φυσικά πολύχρονων κόπων. Με την άδεια του συγγραφέα, η πρώτη μου επισήμανση είναι ότι το βιβλίο «Τον τόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο», παρόλο που εκδόθηκε πρώτο, ιστορικά έπεται του βιβλίου «Η ώρα των λύκων», φαντάζομαι ο συγγραφέας μελετώντας έγγραφα και γεγονότα σχετικά με τις υποχωρήσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία 50 χρόνια, διαπίστωσε ότι η πολιτική μας ταγή αυτή την τραγική περίοδο θα μπορούσαν να διδαχθούν την ιστορία του κατευνασμού των επεκτατικών ηγετών της Ευρώπης και Ασίας, κυρίως πρώτου δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Με το σκεπτικό αυτό επέλεξα να παρουσιάσω πρώτο βιβλίο «Η ώρα των λύκων» και μετά τον τόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Επιτρέψτε μου όμως να αρχίσουμε την ερμηνεία της λέξης «κατευνασμός», μια απλή ερμηνεία που στην πορεία εξελίχθηκε σε πολιτική θεωρία με διάφορες πτυχές και συνεχίζει να εξελίσσεται. Κατευνασμός λοιπόν χαρακτηρίζεται το σύνολο ενεργειών και πράξεων που σκοπό έχουν να ηρεμήσουν σε εισαγωγικά κάποιον, συνήθως προσωρινά, που επιδιώκει υλοποίηση στόχων σε βάρος άλλων. Στις πλήστες των περιπτώσεων αυτές οι πράξεις εν τέλει ταυτίζονται με υποχώρηση με τεράστιο κόστος. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο οπισθόφυλλο του βιβλίου οι κατευνασμοί που αναλύονται διεξοδικά στις τρεις υποεξέταση περιπτώσεις οδήγησαν στην επικράτηση των Ναζί στην Γερμανία, των φασιστών στην Ιταλία και των γενοκτόνων στην Τουρκία. Ήταν οι κατευνασμοί που προκάλεσαν τελικά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα επακόλουθα αυτού τα οποία βιώνουμε σήμερα στην Ευρώπη, στην την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ο Ελληνισμός για αιώνες προσπαθεί να επιβιώσει και να προοδεύσει κάτω από τη συνεχή απειλή της ακόρεστης Τουρκίας και ο κατευνασμός αυτού του απόρταγου θηρίου ο κατευνασμός αυτού του αχόρταγου θηρίου δεν χορταίνει και συνεχίζει να ζητά παρά τις υποχωρήσεις και τις υποχωρήσεις του ελληνισμού. Ο ελληνισμός για αιώνες προσπαθεί να επιβιώσει και να προοδεύσει κάτω από τη συνεχή απειλή της Τουρκίας και έχει οδηγήσει το γεγονός να έχουμε απολέσει πολλούς βαθμούς άσκησης κυριαρχίας. Ας ξεκινήσουμε όμως την παρουσίαση για να καταλάβουμε όσα προαναφέρθηκα. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα πολύ να επιλέξω μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο των 30-40 λεπτών. Είναι τόσο σημαντικά αυτά που περιέχουν τα βιβλία που θα προσπαθήσω να δώσω τα πιο σημαντικά ώστε να κεντρήσω το ενδιαφέρον
για όλους τους παρευρισκόμενους. Οι κατευνασμοί τους, οποίους υιοθέτησαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι λίγο πριν το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και που αναλύονται διεξοδικά στο παρόν βιβλίο μέσα από απανατά διπλωματικά λάθη και ατοπήματα, οδήγησαν σε εγκληματικές παραχωρήσεις προς τους αυταρχικούς ηγέτες της εποχής. Έτσι καταδίκασαν διαχρονικά τον κατευνασμό ως μια αυτοκαταστροφική πολιτική στις διεθνείς σχέσεις, όπως αναγράφεται και στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται και αναλύονται τρεις περιπτώσεις κατευνασμού: του Μουσολίνη στην Αιθιοπία, του Χίτλερ με το Σύμφωνο του Μονάκου και του Κεμάλ Ατατούρκ στην περίπτωση της Αλεξανδρέλας. Στην εισαγωγή αναφέρεται το παρόν συγγραφικό πόνημα αποτελεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο τον προπομπό του βιβλίου με τίτλο «Τον Τόμινο των Υποχωρήσεων στο Αιγαίο», το οποίο θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Το πρώτο μέρος του βιβλίου παρέχει μια ιστορική μελέτη του κατευνασμού, η οποία χρονικά ξεπερνά καταβολή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι παραλληλισμοί και οι συγκρίσεις των εν λόγω περιπτώσεων κατευνασμού με τους διαχρονικούς κατευνασμούς της Τουρκίας από το ελληνικό πολιτικό σύστημα αναδεικνύονται από την έρευνα ως επιβεβλημένοι. Στο δεύτερο μέρος, το βιβλίο παραθέτει και αναλύει τις σημαντικότερες ιδέες και πρακτικές της πολιτικής του κατευνασμού αλλά και του εξαναγκασμού. Ο εξαναγκασμός, ο οποίος περιλαμβάνει δύο διαφορετικές περιπτώσεις, τον καταναγκασμό και την αποτροπή, προκρίνεται ως μια αναλλακτική στρατηγική αντιμετώπισης της επιθετικής Τουρκίας από τα δύο κράτη του Ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο. Τέλος, στην εισαγωγή αναφέρεται ότι η μελέτη ολοκληρώνεται με μια πλήρη και εντελεχή πρόταση για την υιοθέτηση μέτρων αποτροπής της Τουρκίας αλλά και προώθησης της δικαιοσύνης και ειρήνης στην περιοχή. Θα αναφερθώ επιγραμματικά σε όλες τις ενότητες. Για να αντιμετωπίσουμε κατευναστικά τους αναθεωρητικούς αντιπάλους, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε τις βασικές έννοιες του κατευνασμού, ο οποίος αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα διεθνών σχέσεων. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, ένα από τα πρώτα διδάγματα της πολιτικής του κατευνασμού δίδεται από τους Αθηναίους όταν έβαλαν τέλος στις εχθροπραξίες τους με τους Σπαρτιάτες, υπογράφοντας τις 30ετής σπονδές το 445 π.Χ. Από την αρχαιότητα ως σήμερα, η πολιτική του κατευνασμού αποτέλεσε ένα εφαρμόσιμο εργαλείο διαχείρισης ενός αναθεωρητικού αντιπάλου. Κατευνασμός στη Μουσολίνη. Στα τέλη του 19ου αιώνα και ετεροχρονισμένα από τις λοιπές μεγάλες δυνάμεις, οι Ιταλοί συνειδητοποίησαν μαζί με τη Γερμανία και το Βέλγιο τη δυναμική που μπορεί να τους προσφέρει η απόκτηση και αξιοποίηση αποικιών και αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον δρόμο των Άγγλων, των Γάλλων και των Οθωμανών. Το 1922 αναλαμβάνει την εξουσία της Ιταλίας ο Μπενίτο Μουσολίνη, ο οποίος έπεισε τον λαό της Ιταλίας που ήδη είχε προετοιμαστεί για τα ωφέλη της αυγειοκρατίας και το 1912 η Ιταλία, εκμεταλλευόμενη τους Βαλκανικούς πολέμους, αποσπά τη Λιβύη και τα Δωδεκάνησα από τους Οθωμανούς. Με την κατοχή της Λιβύης, της Μασάουα και της Σομαλιλάντης, η Ιταλία είχε αποκτήσει τον αφρικανικό προσανατολισμό της και το 1935 ο Μουσολίνη έστρεψε το βλέμμα του στην Αιθιοπία. Παρά τις δεσμεύσεις της Γαλλίας προς την Αιθιοπία, εν τούτης συνένεσε στην εισβολή. Παρασκηνιακά συνένεσε και η Αγγλία. Ήθελαν να κατευνάσουν τον Μουσολίνη για να τον αποτρέψουν να συνεργαστεί με τον Χίτλερ, αλλά απέτυχαν. Δεν αντέδρασε και η κοινωνία των εθνών που υπήρχε πριν τον ΟΗΕ. Όπως και σήμερα, ο Διεθνής Οργανισμός και τότε ακολουθούσε τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων που τον ελέγχαν και όλοι συνένεσαν σιωπηρά στο έγκλημα. Ο κατευνασμός του Χίτλερ. Η πολιτική του κατευνασμού κάτεστη ευρέως γνωστή κατά τη σύγχρονη εποχή με τη Συμφωνία του Μονάκου στις 30 Σεπτεμβρίου του 1938. Όπου οι Άγγλοι και οι Γάλλοι στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον πόλεμο υπέγραψαν με τον Χίτλερ την προαναφερθήσα συμφωνία, την οποία συνυπόγραψαν και οι Ιταλοί. Η συμφωνία συνήφθη μεταξύ του Χίτλερ, του Μουσολίνη, του Βρετανού Πρωθυπουργού Τσάμπερλαϊν και του Γάλλου Πρωθυπουργού Ταλαντιέρ και προέβλεπε την προσάρτητη της Σουηδίας, μιας γερμανόφωνης περιοχής της Τσεχοσλοβακίας στη Γερμανία. Παρά το γεγονός ότι οι Τσεχοσλοβάκοι ήθελαν να αντισταθούν
και προσδοκούσαν υποστήριξη από τους Αγγλογάλους, ο Τσάμπερλαν και οι Νταλαντιέρ τους εγκατέλειψαν, πιστεύοντας πως με την πολιτική αυτή του κατευνασμού θα απέφευγαν τον πόλεμο. Ας σημειωθεί ότι λίγους μήνες νωρίτερα, στις 12 Μαρτίου του 1938, ο Χίτλερ κατέλαβε και προσάρτησε την Αυστρία με την σιωπηρή και πάλι αποδοχή των συμμάχων. Και ενώ ο Τσάμπερλαν, επιστρέφοντας από το Μόναχο, είχε περιγράψει ως μεγάλη διπλωματική επιτυχία τη Συμφωνία Μονάχου 1938, με αν έχετε δει σε κάποιες ταινίες, ανέμιζε κατά την έξοδό του από το αεροπλάνο τη συμφωνία αυτή, οι Ναζί κατέκτησαν ολόκληρη Τσεχοσλοβακία με τις ευλογίες των Αγγλογάλων. Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε ότι η ιστορική μελέτη της περίοδου εκείνης θα πρέπει να λάβει υπόψη τους ότι οι επιλογές εκείνης της περίοδου δεν ήταν εύκολες. Οι ζωφερές αναμνήσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η εσωτερική αστατής πολιτική κατάσταση στη Βρετανία, η αδυναμία αντίληψης του ναζιστικού καθεστώτος και των στρατηγικών φιλοδοξιών του Χίτλερ, καθώς και η αδυναμία της τότε Γαλλίας, δημιούργησαν ένα ανασφαλές περιβάλλον για την λήψη ορθών αποφάσεων. Οι υποχρεώσεις της Αγγλίας σε πολλά μέτωπα δεν μπορούσαν να επιφέρουν πολιτική και στρατιωτική ισορροπία. Επίσης, οι τύψεις για τη συνθήκη των Βερσαλιών του 1919 σε βάρος των Γερμανών, ο φόβος των στρατηγικών βομβαρδισμών, η λανθασμένη εκτίμηση της ναζιστικής αεροπορικής απειλής, η απομόνωση των ΗΠΑ, η οποία επίσης ακολουθούσε πολιτική κατευνασμού του Χίτλερ, η δυσπισία στη Σοβιετική Ένωση και ο φόβος του κομμουνισμού συνέβηναν σε λανθασμένες επιλογές. Η Σοβιετική Ένωση διέγνωσε τον κατευνασμό στο Μόναχο το 1938 ως πολιτική προσέγγιση της Γερμανίας από τη Βρετανία και τη Γαλλία. Βέβαια και ο Στάλιν επιχείρησε να κατευνάσει τον Χίτλερ και τελικά αυτό κατέληξε στην επιχείρηση Μπαρπαρόσα και την εισβολή της Γερμανίας στη Σοβιετική Ένωση. Ο Χίτλερ δεν μπορούσε ούτε να κατευναστεί ούτε να αποτραπεί, διότι η απόφασή του για αλλαγή της ευρωπαϊκής ισορροπίας δυνάμεων απαιτούσε πόλεμο και τον έκανε. Κατευνασμός του Κεμάλ Ατατούρκ. Κατά την Οθωμανική κυριαρχία, η Συρία και η περιοχή του Σαντζαγίου ήταν μέρος της επαρχίας του Χαλεβίου που περιλάμβανε το λιμάνι της Αλεξανδρέτας, την ιστορική πόλη της Αντιόχειας και την εύφορη πεδιάδα του Ορόντου. Μετά την ήττα των Τούρκων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τεμαχίστηκε με τη συνθήκη των Σεβρών του 1920. Διοικητικά, το Σαντζάκι δημιουργήθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 18, όταν οι συμμαχικές στρατιωτικές δυνάμεις διχοτόμησαν το πρώην Οθωμανικό Βιλαέτη του Χαλεμπίου και ένωσαν τέσσερα από τα μέρη του, την Αντιόχεια, την Αλεξανδρέτα, το Χαρίμ και τον Μπεϊλάν, σε μια ενιαία και εύκολα διαχειρίσιμη περιοχή. Με τη συνθήκη της Άγκυρας του 1921, η Αλεξανδρέτα παραχωρήθηκε στην υπογαλλική διοίκηση Συρία. Η συνθήκη της Άγκυρας ενσωματώθηκε μετέπειτα στη συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Όπως και με τη Μοσούλη, η Τουρκία δεν ήταν διαδεθειμένη να εγκαταλείψει αυτά που θεωρούσε χαμένα της εδάφους. Ο Μουσταφά Κεμάλ, πρόεδρος τότε της τουρκικής δημοκρατίας, αρνήθηκε να αποδεχθεί το Σαντζάκι της Αλεξανδρέτας ως μέρος της γαλλικής επικυριαρχίας. Μάλιστα, σε ομιλία του στις 15 Μαρτίου του 1923 στα Άδανα, ο Κεμάλ, αγνοώντας τον αραβικό χαρακτήρα της περιοχής, δήλωσε πως επρόκειτο για τουρκική πατρίδα εδώ και 40 αιώνες. Τέτοιες δηλώσεις κάνει και ο Ερντογάν σήμερα. Και ότι η περιοχή δεν μπορεί να βρίσκεται εχμάλωτη στα χέρια του εχθρού. Η τουρκική πολιτική αποσκοπούσε σαφέστατα στην προσάρτηση της Αλεξανδρέτας όταν θα έλυγε η γαλλική εξουσία στη Συρία το 1935. Προς τον σκοπό αυτό, Κεμάλ μεθόδευσε τις εξελίξεις για να δημιουργήσει προηγούμενο στην περιοχή. Η Τουρκία, αφού διαμόρφωσε τις συνθήκες, χρησιμοποίησε τη στάση που θα τηρούσε μεταξύ Γερμανίας και Αγγλογάλων για να εξασφαλίσει την εύνοια και των δύο πλευρών και να συνενέσουν στην κατοχή της Αλεξανδρέτας. Η Γαλλία, με τη συνένεση της Αγγλίας, έδωσε την Αλεξανδρέτα στην Τουρκία. Με στόχο να ταχθεί η Άγκυρα μαζί του στον αναμενόμενο πόλεμο με τη Γερμανία. Αλλά η Τουρκία στο τέλος τάχθηκε με το πλευρό της Γερμανίας. Η συνθήκη της Άγκυρας που υπεγράφει στις 20 Οκτωβρίου του 1921
καθόρισε τα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, ενώ η Γαλλία αποφάσισε μονομερώς να παραχωρήσει στους Τούρκους 18.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα παραπάνω γη από όσα δικαιούνταν βάσει της συνθήκης των Σεβρών, παραχωρώντας την πόλη Κιλή στην Τουρκία. Αυτή η γαλλική παραχώρηση όχι απλά δεν κατέβνασε την Τουρκία, αλλά αντιθέτως άνοιξε την όρεξη στον Κεμάλ για παραπάνω διεκδικήσεις. Επρόκειτο για το ίδιο μάθημα που παρήχε στην ανθρωπότητα και ο κατευνασμός του Χίτλερ στο Μόναχο το 1938. Η ευκαιρία που αποζητούσε η Τουρκία άρχισε να διαφαίνεται με τη σύναψη Γαλλοσυριακής Συμφωνίας στις 9 Σεπτεμβρίου του 1936, με την οποία η Συρία θα αποκτούσε την ανεξαρτησία της. Το σημαντικότερο επιχείρημα των Τούρκων, πως με τη λήξη της γαλλικής κυριαρχίας επί της Συρίας, η κυριαρχία της Αλεξανδρέτας και της Αντιόχειας πρέπει να περάσει αυτόματα και αυτοδικαίως στον τουρκικό πληθυσμό, στον οποίο η Γαλλία και η Τουρκία αναγνώρισαν ειδικά προνόμια και δικαιώματα με τη συνθήκη της Άγκυρας. Οι δύο χώρες συμφώνησαν να παραπεμφθεί το ζήτημα της διαφωνίας στην Κοινωνία των Εθνών και στις 14 Δεκεμβρίου του 1936 ξεκίνησαν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού. Η Τουρκία, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αράς, υποστήριξε πως η εντολή της Γαλλίας για τη διοίκηση της Συρίας ήταν αρκετά ασαφής όσον αφορά το τι συνιστούσε ακριβώς στην Συρία. Σε κάθε περίπτωση έπρεπε να έχει εξαιρεθεί το σαντζάκι της Αλεξανδρέτας, για το οποίο οι δύο χώρες βρίσκονταν τότε σε διμερείς διαπραγματεύσεις. Στα ανωτέρω, η Γαλλία διαφώνησε, διασαφηνίζοντας πως οι ειδικές προστασίες του τουρκικού πληθυσμού της Αλεξανδρέτας δεν δικαιολογούν την ξεχωριστή μοίρα αυτής της περιοχής από την υπόλοιπη Συρία, η οποία βέβαια αφορούσε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους. Η Άγκυρα φαινόταν πλέον ανέντοτη στο σαφές της έτοιμο. Ένα αυτόνομο καθεστώς για την Αλεξανδρέτα, το οποίο βέβαια θα ελεγχόταν από τους Τούρκους. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών πρότεινε στους Γάλλους μια μέση λύση, την δημιουργία μιας συνομοσπονδίας μεταξύ του Λιβάνου, της Συρίας και της Αλεξανδρέτας με κοινή εξωτερική και νομισματική πολιτική. Παράλληλα, η Άγκυρα πρότεινε την αποστρατικοποίηση του Σαντζακίου, ενώ ζήτησε και την άδεια να χρησιμοποιεί το λιμάνι της Αλεξανδρέτας. Η Γαλλία απέρριψε την πρόταση και η αντίδραση της Τουρκίας ήταν άμεση. Οι δηλώσεις του Κεμάλ περί καθαρού και αγνού τουρκικού στοιχείου φέρνουν στη μνήμη την εφιαλτική ιδεολογία περί φυλετικής καθαρότητας του γερμανικού ναζιστικού κόμματος. Υπό τον φόβο να μην ενταχθεί η Τουρκία στην υποδιαμόρφωση, άξονα του οποίου τον Χίτλερ, η Γαλλία αποφάσισε να εισακούσει τις τουρκικές ανησυχίες και επιδιώξεις για την Αλεξανδρέτα. Σε αυτό το κλίμα πραγματοποιήθηκε η μετάλλαξη της γαλλικής θέσης και η προσέγγιση της με την Άγκυρα. Επρόκειτο για μια πρόταση που ικανοποίησε τον Αχόρταγο Κεμάλ, καθώς η Τουρκία διατηρούσε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λιμάνι της Αλεξανδρέτας. Ο κατευνασμός της Τουρκίας από την Γαλλία με τη Συμφωνία της Κοινωνίας των Εθνών προκάλεσε πανηγυρισμού στην Άγκυρα και, από την γαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίστηκε ως μια επιτυχής διπλωματική κίνηση που θα αποδεικνυόταν ανώφελη όταν η Τουρκία υπέγραψε στις 18 Ιουνίου του 1941 τη Συνθήκη Τουρκογερμανικής Φιλίας και το ίδιο έτος αποφάσισε να στηρίξει την ναζιστική Γερμανία. Όλοι γνωρίζουμε ότι ακόμα και σήμερα η Συρία δεν έχει αποδεχτεί την προσάρτηση της Αλεξανδρέτας στην Τουρκία και οι επίσημοι συριακοί χάρτες συνεχίζουν να περιλαμβάνουν την περιοχή ως αναπόσπαστο μέρος της συριακής επικράτειας. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη συνέχεια στις τρεις νέες εισβολές της Τουρκίας στη Συρία, την Ασπίδα του Εφράτη το 16-17, στον Κλάδο Ελέας το 18 και την Πηγή Ειρήνης το 19. Βλέπετε ότι όλες οι ονομασίες των Τούρκων έχουν μέσα την ειρήνη, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την ειρήνη. Το πρώτο μέρος κλείνει με αναφορές στην τουρκική υποστήριξη προς τους Γερμανούς και σε εύστοχες προσομοίωσεις Κεμάλ και Χίτλερ. Ο Χίτλερ, λέει ο συγγραφέας, εμπνεύστηκε από τον Κεμάλ, αν και οι γερμανικές δυνάμεις καθοδήγησαν τους Τούρκους στις γενοκτονίες που διάπραξαν. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στις τρεις θεωρίες πολιτικής του κατευνασμού, του ρεαλισμού, της αμοιβιότητας και της κοινωνικής ανταλλαγής, μεθοδολογία κατηγοριοποίησης του Ντιμούτσιο, ίσως ο πρωτοστάτης γιατί της θεωρίας του κατευνασμού.
σε αυτό το σημείο, Σταύρο, αν υπάρχει κάτι, επειδή επέλεξα τα στοιχεία που ήταν, υπάρχει κάτι που θεωρεί σημαντικό και πρέπει να το αναφέρουμε στην πορεία ή ο Σάββας, να το κάνουμε και λίγο διαδραστικό έτσι, να μην είναι μονόλογος. Ένας από τους πατέρες της θεωρίας του ρεαλισμού είναι ο Hans Morgenthau, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο κατευνάζων βλέπει στις διαδοχικές απαιτήσεις της επεκτατικής δύναμης λογικά πεπερασμένους στόχους, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν είτε με βάση την πραγματική τους αξία, είτε μέσω συμβιβασμού. Το λάθος είναι η αδυναμία να καταλάβει ο κατευνάζων πως οι διαδοχικές απαιτήσεις είναι απλά κρίκη μιας αλυσίδας στο τέλος της οποίας βρίσκεται η ανατροπή του status quo. Η θεωρία της αμοιβαιότητας, σύμφωνα με τον Ραλφ Ντιμούτσιο, είναι η επιλογή θετικών κινήσεων για την επίτευξη συμφιλίωσης και κλίματος συνεργασίας με έναν αναθεωρητικό αντίπαλο. Όμως ενδέχεται να υπάρξει ασυνεννοησία, λανθασμένα μηνύματα και παραφωνίες μεταξύ χωρών με διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινωνικές δομές. Η τρίτη θεωρία, αυτή της κοινωνικής ανταλλαγής, μελετά τη δυνατότητα επιρροής του αντιπάλου με την ανταλλαγή ανταμοιβών κόστους και κέρδους. Από την βιβλιογραφία και διάφορες ακαδημαϊκές προσεγγίσεις υπάρχουν και άλλες θεωρίες, όπως η θεωρία του ρεαλισμού, της στρατηγικής διαχείρισης ή η θεωρία της συνεργασίας και άλλες που αναλύονται διεξοδικά και με πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τον συγγραφέα, όπως θα διαβάσετε στο βιβλίο. Στην επόμενη ενότητα, ο συγγραφέας αναφέρεται στις εναλλακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης επιθετικών δυνάμεων και αναφέρει την θεωρία εξαναγκασμού, που είναι μια γενικότερη θεωρία η οποία περιλαμβάνει τον καταναγκασμό και την αποτροπή. Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου είναι η αποτροπή της εμπειριαλιστικής Τουρκίας και γράφει ανάμεσα σε άλλα ο συγγραφέας. Στόχος της ελληνικής πολιτικής και διπλωματίας πρέπει να είναι η αποδυνάμωση της στρατοκρατικής Τουρκίας όχι μόνο στο πεδίο επιρροής της, αλλά και της παρουσίας της με κατοχικές δυνάμεις. Πριν προχωρήσω στην παρουσία του επόμενου βιβλίου, θα επαναλάβω αυτό που αναφέρεται στο βιβλίο και που είχε υποστηρίξει ο Τσόρτσιλ, όπως ανέφερε και ο Μάριος, πως η στρατηγική του κατευνασμού ανήκει σε κάποιον ο οποίος θα είχε ένα κροκόδιλο, ελπίζοντας ότι αυτός θα φαγωθεί τελευταίος. Πριν να πούμε στο δεύτερο βιβλίο, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο ή κάτι που μπορούμε να ρωτήσουμε για τον συγγραφέα, ευχαρίστω. Θέλει κάτι. Σταύρο, θες κάτι να προσθέσει, Μάριος. Συνεχίζουμε το δεύτερο βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο, τον Ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, έρχεται ως συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου που αναλύσαμε, η ώρα των λίγων, γιατί αφού περιγράφεται πολύ κατανοητά η πολιτική του κατευνασμού, σε αυτό εδώ θα δούμε, όπως αναφέρεται και στο πιστόφυλλο του βιβλίου, ότι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η πολιτική του κατευνασμού αποτελεί την διαχρονική συνειδητή επιλογή της Ελλάδος έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού, ο οποίος κλιμακώθηκε και τέθηκε σε σύγχρονο πλαίσιο και μορφή την επαύριο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Η πολιτική αυτή δέχεται τα τελευταία χρόνια σοβαρή κριτική, ενώ προβάλλεται η στρατηγική της αποτροπής ως πιθανό δόγμα αντικατάστασης της. Δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η ιστορική εξέταση της πολιτικής του κατευνασμού αναδεικνύει την αναποτελεσματικότητα του δόγματος, τις αδυναμίες και τις αποτυχίες του. Ο συγγραφέας αναλύει τις πρόσφατες ελληνοτουρκικές κρίσεις του 1976, του 1987 και των ημείων και βασίζεται σε προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα, επίσης τα σχετικά αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατόπιν από χαρακτηρισμού ή διαρροής τους, στα πρακτικά της Τουρκικής Βουλής και την μέχρι τώρα άγνωστη τουρκόγλωσσα βιβλιογραφία. Εκτός των κρίσεων, το βιβλίο αναλύει σε βάθος τις τρεις ελληνοτουρκικές συμφωνίες που ακολούθησαν, το πρακτικό της Βέρνης το 1976, το ανακοινωθέν του Νταβός το 1988 και το ανακοινωθέν της Μαδρίτης το 1997, αναδεικνύοντας τις υποχωρήσεις και τις παραχωρήσεις των Ελλήνων αξιωματούχων προς τους Τούρκους ομολόγους τους. Η πολιτική του κατευνασμού, όπως αναλύσαμε και όπως έχει αποδειχθεί από την αρχαιότητα, είναι άκρως αναποτελεσματική για την αντιμετώπιση ενός αναθεωρητικού αντιπάλου. Αυτό άλλωστε ανέφερε ο Περικλής στους Αθηναίους,
το 431 π.Χ., όταν οι Λακεδαιμόνοι απέστειλαν πρέσβει στην Αθήνα για να προβάλλουν απαιτήσεις και να ζητήσουν υποταγή. Τότε ο Αθηναίος στρατηγός διασαφήνισε στους συμπατριώτες του πως αν υποχωρήσετε, οι Λακεδαιμόνοι θα προβάλλουν αμέσως άλλη μεγαλύτερη απέτηση, γιατί θα νομίζουν ότι και τώρα εντώσατε από φόβο. Αλλά αν δείξετε σταθερότητα, θα τους δώσετε να καταλάβουν ότι πρέπει να μας φέρονται σαν ίση προς ίσους. Δυστυχώς, το δόγμα του κατευνασμού υιοθετήθηκε από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την επεκτατική Τουρκία. Ρογμές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά τον 20ο αιώνα. Οι σύγχρονες ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλες περιόδους εντάσεων και έπειτα εκτόνωσης. Η κατάσταση μετά την εισβολή στην Κύπρο και τη μεταπολίτευση σίγουρα κυριαρχήθηκε από διμερείς εντάσεις με αποτέλεσμα τις τρεις υποεξέταση κρίσης. Κρίση του 1976. Πριν τη συνθήκη της Λοζάνης, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν τεταμένες με διαρκείς πολεμικές συγκρούσεις αναμεταξύ τους. Μετά το 1923 και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 30, παρατηρούνται φιλικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη με κύριους εμπνευστές τους ηγέτες της Ελλάδας και Τουρκίας, Ελευθέριο Βενιζέλο και Κεμάλ Ατατούρκ αντίστοιχα. Τα πρώτα σύννεφα στις σχέσεις των δύο χωρών παρουσιάστηκαν το 1942 με την επιβολή της βάσταχτων φόρων στις περιουσίες των Ελλήνων που κατοικούσαν στην Τουρκία. Με το μέτρο αυτό ξεκίνησε ο αφανισμός της ελληνικής κοινότητας και που υποτίθεται ότι προστατευόταν και από τη συνθήκη της Λοζάνης. Με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Τουρκία ζήτησε τα νησιά του Αιγαίου ως αντάλλαγμα για να ταχθεί με τους συμμάχους και τελικά η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με την ναζιστική Γερμανία. Μετά το ελληνικό αίτημα για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα στις 29 Αυγούστου του 1955, οι Βρετανοί έντεχνα κατάφεραν να εμπλέξουν την Τουρκία στο τριμερές συνέδριο του Λονδίνου, όπου ευθαρσώς η Τουρκία ζήτησε την προσάρτηση της Κύπρου σε αυτή, με αποτέλεσμα να διαταραχθούν σοβαρά οι σχέσεις των δύο χωρών. Στη συνέχεια, έχουμε τα γνωστά γεγονότα των Συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου το 1959, τα γεγονότα του 1963, 1964 και τέλος του 1974 της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Οι διεθνείς αντιδράσεις για την εισβολή στην Κύπρο ήταν έντονες, αλλά η Τουρκία δεν έδειξε να ενοχλείται. Η Ελλάδα αποχώρησε από τον ΝΑΤΟ στις 14 Αυγούστου 1974 ως ένδειξη διαμαρτυρίας, χωρίς όμως να επιτευχθεί οτιδήποτε σημαντικό. Στο βιβλίο αναλύονται όλες οι αντιδράσεις και τα γεγονότα που οδήγησαν στην κρίση του 1976. Οι πολιτικές παραχωρήσεις προκειμένου να κατευναστεί η Τουρκία, τα αποτελέσματα και τουρκικές αξιώσεις αναλύονται αριστοτεχνικά στο πόνιμο αυτό του Σταύρου Καλυτερίδη. Κρίση του 87. Από το 1974 και μετά η Ελλάδα αντιλήφθηκε ότι η Τουρκία εξελίχθηκε σε μεγάλη απειλή για την ελληνική ασφάλεια και σχεδίασε την αμυντική πολιτική της με αυτό το δεδομένο. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, η Τουρκία μονομερώς κήρυξε το Αιγαίο απαγορευμένη ζώνη για τις αεροπορικές συγκοινωνίες και αμφισβήτησε τόσο τη ρύθμιση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας που είχε ανατεθεί στην Ελλάδα, το FIAC του Αιγαίου, για την καθοδήγηση όλων των πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας, όσο και τα 10 μίλια του ελληνικού εναέριου χώρου. Εδώ έχουμε ένα slide που νομίζω ότι είναι καλό να το δούμε. Αυτό είναι το FIR Αθηνών με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Το FIR Λευκοσίας και Αθηνών. Και αυτές είναι οι επιδιώξεις των Τούρκων με την γαλάζια πατρίδα που οι Τούρκοι έχουν ουσιαστικά ταυτίσει τον εναέριο χώρο, την περιοχή έρευνας διάσωσης, την ΑΟΣ, τα έχουν ταυτίσει στην γαλάζια πατρίδα όπως την βλέπετε στην διαφάνεια. Αυτή η Μαβί Βατάν σημαίνει γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία διαχρονικά υποστηρίζει ότι θα πρέπει να συμπίπτει το μέγεθος του εναερίου με το θαλάσσιο χώρο. Η ελληνική επανένταξη στο ΝΑΤΟ το 80 δεν επέφερε καμιά διαφορά στη σχέση των δύο χωρών. Η κρίση του Μαρτίου του 87 ξεκίνησε με την τουρκική πρόθεση έρευνας για υδρογονάνθρακες σε υποθαλάσσια περιοχή του Αιγαίου, η οποία θεωρείται ελληνική υφαλοκρηπίδα και είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει σοβαρή απειλή ένοπλη σύραξη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το ενδεχόμενο ενός πολέμου με σοβαρές επιπτώσεις
για την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την τότε ΟΚ, ανάγκασε τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ζαλ να αναστείλει τις σεισμογραφικές έρευνες, αλλά πέτυχε μετά από κοινή συμφωνία τον αποκλεισμό οποιασδήποτε έρευνας έξω από τη χωρικά ύδατα και των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ανέλαβε πρωτοβουλία προκειμένου να επιτύχει μια ουσιαστική προσέγγιση με τον Τούρκο ομόλογό του, τον ΟΖΑΛ. Τελικά, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στον Ταβός της Ελβετίας, όπου υπογράφηκε η συμφωνία της 1ης Φεβρουαρίου του 1988, με την οποία ξεκινούσε ο διάλογος για την βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, ο Ανδρέας Παπανδρέου από το βήμα της Βουλής είπε την περίφημη φράση «Mea culpa», σχολιάζοντας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στον Ταβός ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, αφού η Κύπρος θυσιάστηκε ως άλλη ηφηγένεια και η Τουρκία πέτυχε όλους τους στόχους της σε βάρος της Ελλάδας. Τα παραπάνω γεγονότα είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους μας, αλλά οι ακριβείς στρατηγικές επιλογές, τα λάθη και οι παραχωρήσεις που οδήγησαν στην κρίση των ημείων αναλύονται αριστοτεχνικά στις σελίδες αυτού του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα. Κρίση των ημείων. Η Ελλάδα μετά τον Ιούνιο του 1989 πέρασε από πολιτικές ταραχές και προκλήσεις, οι οποίες κατέληξαν σε αλλαγή κυβέρνησης. Το διεθνές κοινικό άλλαζε και η Τουρκία έβαζε νέους στόχους και νέο προσανατολισμό. Το 1993 το Πασόκ ανέλαβε και πάλι την εξουσία. Το 1995 η Ελλάδα απέσυρε το βέτο της Αντιλεωνιακής Ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού πρώτα είχε εξασφαλίσει την διαβεβαίωση της τελευταίας ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κύπρου θα πραγματοποιούνταν αμέσως μετά την διακυβερνητική σύνοδο του 1997. Αν και αυτή η κίνηση της Ελλάδας χαιρετήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση, οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας δεν βελτιώθηκαν. Ξέσπασαν πολλά επεισόδια ανάμεσα στις δύο χώρες, κυρίως εξαιτίας του ζητήματος του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Η τουρκική Βουλή εξουσιοδότησε τότε την κυβέρνηση της χώρας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ακόμα και την κήρυξη πολέμου, σε περίπτωση που η Ελλάδα πράγματι επέκτηνε τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Τελικά, τον Ιανουάριο του 1996, δημοσιογράφοι της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ κατέβασαν την ελληνική σημεία που είχε τοποθετήσει ο Δήμαρχος Σκαλίνου στην ελληνική βραχονισίδα Ίμια και ύψωσαν στη θέση της την τουρκική σημαία. Οι Έλληνες στρατιώτες ύψωσαν εκ νέου την ελληνική σημαία στα Ίμια, αλλά η Τουρκία έθεσε θέμα τουρκικής κυριότητας στα Ίμια και απείλησε για άλλη μια φορά την Ελλάδα με πόλεμο. Η κρίση των ημείων τελείωσε στις 31 Ιανουαρίου του 1996 μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τουρκία όμως εξακολουθούσε να διεκδικεί τα Ίμια, ενώ θεωρεί πως στο Αιγαίο υπάρχουν γκρίζες ζώνες νησιωτικού εδάφους. Όλα όσα διαδραματίστηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση των ημείων αναδεικνύονται περιστατωμένα μέσα από τα εξαιρετικά κείμενα του Σταύρου Καλυτερίδη. Ανακοινοθέντης Μαδρίτης. Την 8η Ιουλίου του 1997, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη και μετά από πολύμινες και έντονες παρασκηνιακές πιέσεις στον ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κώστας Σιμίτης με τον πρόεδρο της Τουρκίας Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ συμφωνούν σε ένα κείμενο αρχών με σκοπό την αποφυγή εντάσεων στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου στρατιωτικής εμπλοκής Ελλάδας-Τουρκίας. Το συμφωνηθέν αυτό κείμενο ονομάστηκε, όπως πλέον όλοι το γνωρίζουμε, Κοινό Ανακοινοθέντης Μαδρίτης και περιλαμβάνει 6 σημεία. Αυτό όμως που όντως σηματοδότησε την αλλαγή της πολιτικής της Ελλάδας από τον Κώστα Σιμίτη είναι το 4ο σημείο του ανακοινοθέντος με την αναγνώριση των θεμητών ζωτικών συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο, χωρίς να πάρει ως αντιστάθμισμα κάτι εξίσου σημαντικό. Οι ουσιαστικές διαφορές, καθώς και οι ομοιότητες, αναλύονται στη σύγκριση των τριών κρίσεων και μας προσφέρουν διαφωτιστικά αποτελέσματα όσον αφορά την αποδοτικότητα και την επιτυχία της ελληνικής πολιτικής κατευνασμού της Τουρκίας και που μας φέρνουν στο σήμερα. Και για το σήμερα, ο συγγραφέας προτρέπει το ελληνικό σύστημα να σταματήσει τις εθνικές υποχωρήσεις και την εγχώρια διαφθορά και να πράξει το καθήκον του υιοθετώντας ένα ελληνικό εθνικό όραμα που να περιλαμβάνει τις θαλάσσιες ζώνες, την ένωση των ΑΟΣ Ελλάδος και Κύπρου, να προχωρήσει σε ένα αμυντικό σύμφωνο που θα θωρακίσει την ασφάλεια όλων μας, να αναθερμάνει τις αδελφικές σχέσεις των Ελλήνων με έμφαση στους νέους, να επανενώσει ηθικά, πολιτιστικά και στρατηγικά τον Ελληνισμό
και τέλος να ολοκληρώσει το καθήκον της Ελλάδας που είναι η ειρήνη και η ασφάλεια των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Κλείνοντας την παρουσίαση, θέλω να επισημάνω ότι πρόκειται για δύο εξαιρετικά βιβλία, αφού μέσα από την ανάγνωση είναι προφανές ότι ο συγγραφέας Σταύρος Καλεντερίδης για τη συγγραφή τους ανέτρεξε σε πάρα πολλές πηγές και σίγουρα έβαλε πολύ χρόνο και πόνο μέχρι την ολοκλήρωση τους. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αφήνει στον αναγνώστη μέσα από την έρευνα να κατανοήσει τα γεγονότα και εξάγει τα δικά του συμπεράσματα και δεν προσπαθεί να του υποδείξει συγκεκριμένα μονοπάτια σκέψεις. Αγαπητέ Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Εδώ τελείωσε η παρουσίαση, ελπίζω να μην τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι έγραψα πολύ περισσότερα, αλλά έγραψα γιατί καταλαβαίνω και εγώ όταν είμαι θεατής ότι πρέπει να είναι αρκετά συνοπτικά τα πράγματα ώστε να μην κουράσουν, αλλά να κεντρήσουν το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων για να διαβάσουν αυτά τα βιβλία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σταύρος Καλεντερίδης σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ολοκλήρωσε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στις διεθνείς σχέσεις και στην επικοινωνία, ενώ παράλληλα εργάστηκε στο ελληνικό προξενείο της Βοστόνης, στην σχολή του βοηθός έρευνας και σε δύο πολιτικές καμπάνιες Αμερικανών πολιτικών και στα δύο κομμάτια, και τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους. Επέστρεψε στην Ελλάδα και υπήρξε ιδρυτικό μέλος δύο κοινοφελών οργανισμών του ΔΕΛΤΑ Πολιτική Επανάσταση, πρόκειται για πολιτικό οργανισμό, και της Λεοντίδας, είναι ένα ίδρυμα προώθησης θεμάτων ιστορίας, πολιτισμού και δημοκρατίας. Υπάρχει και ένα πολύ καλό ιστολόγιο, μια πολύ καλή σελίδα, ιστοσελίδα που μπορείτε να επισκεφτείτε και να ενημερωθείτε για αυτά τα δύο. Σήμερα ζει και εργάζεται στην Αθήνα, ασχολείται με διάφορα εγχειρήματα πολιτικής διπλωματίας και δημοκρατίας, γράφει πολιτικά άρθρα, σχολιάζει την επικαιρότητα και συνεχίζει την προσωπική του μελέτη στην ιστορία και την πολιτική φιλοσοφία. Το βήμα λοιπόν σας. Συνομιλητές, τον κύριο Αδάμου για την παρουσίαση και τον κύριο Φυτηρή για την εξαιρετική του και τιμητική εισήγηση. Και βέβαια όλους εσάς, φίλες και φίλοι, οποίοι σήμερα είστε εδώ μαζί μας, με τιμάτε προσωπικά και νομίζω ότι επειδή το θέμα είναι και εθνικό και πατριωτικό, δείχνετε κι εσείς τα πατριωτικά συστήματα τα οποία νομίζω μας ενώνουν όλους και γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ και ασχολούμαστε και καταπιανόμαστε με αυτά τα θέματα. Πριν ξεκινήσω να πω δύο πράγματα. Ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου χαρά αλλά και τιμή που είμαι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κάθε φορά που επιστρέφω εδώ νιώθω ότι είμαι όχι απλά στον ελληνισμό, στην καρδιά του ελληνισμού, ενός ελληνισμού ο οποίος δοκιμάστηκε, μάτωσε, είναι ακόμα πονεμένος, ζητάει τη βοήθεια από τη μητέρα πατρίδα, η οποία όχι απλά δεν έρχεται, έχει εγκαταλείψει και τα παιδιά της και εντός και εκτός συνόρων τον οικουμενικό ελληνισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εγκαταλείψει ο ελληνισμός, τον απανταχού ελληνισμό, και γι' αυτό και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να έχουμε και να παίρνω μέρος σε τέτοιες εκδηλώσεις και θα το κάνω όσο μπορώ και όσο βαστάω. Θα ήθελα να πω ότι η εξαιρετική εισήγηση του Ναυάρχου πραγματικά ήταν ιδιαίτερα τιμητική και η επιλογή που έκανε ήταν νομίζω άξια αναφορά σε όλα τα σημεία της. Μου έδωσε το έναυσμα να κάνω κάποια σχόλια πάνω σε αυτά ίσως και έτσι να υπογραμμίσω κάποια θέματα, διότι δεν πρέπει να παίρνει αυτό λόγο για το βιβλίο. Θέλω να πω ότι το θέμα του κατευνασμού, το οποίο να ξενίζει, τι είναι ο κατευνασμός, το ανέλησε βέβαια και ο Φυτηρής με την εισήγησή του, τι ακριβώς σημαίνει. Ήθελα απλά να πω ότι πράγματι οι διεθνείς σχέσεις, η διεθνής επιστήμη, η πολιτική επιστήμη γεννήθηκε στην Ελλάδα. Οι Έλληνες ήταν οι πατέρες της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή αυτές οι δηλώσεις του Περικλή που αναφέρθησαν
οποίος είπε πράγματι προς Έλληνες όταν είχε απέναντι τους Λακεδαιμόνιους, είπε ότι εάν έρθουν κάπου, όταν έρχονται αυτοί, ίσο κράτος με εμάς, ίση προς ίσους, και μας ζητούν υποχωρήσεις και αξιώσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, επί της ουσίας μας ζητούν υποταγή. Αυτό είναι μια αντίληψη διεθνών σχέσεων, η οποία ξεπερνούσε κατά αιώνες την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου. Έχουμε, γιατί το λέω αυτό, έχουμε ένα χρέος ως Έλληνες να αντιληφθούμε και τις διεθνείς σχέσεις, τη γεωπολιτική σκακέρα που βλέπουμε τους αντικειμενικούς αντιπάλους μας να έχουν εξωτερική πολιτική και εμείς να, το ελληνικό κράτος μάλλον, να άγεται και να φέρεται. Έχουμε λοιπόν ιστορικό χρέος σαν Έλληνες. Υπάρχουν τεράστια μαθήματα από τον ελληνισμό και από την αρχαία ελληνική γραμματεία, την οποία μάλιστα μας την αποκρύβουν. Δεν διδάσκονται τα Ελληνόπουλα αυτές τις διδαχές, τα βιώματα, αν θέλετε, από τις διεθνείς σχέσεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου, τις κρύβουν, τις αφαιρούν από τα σχολιά, αλλά στα δικά τους πανεπιστήμια, στις δικές τους σχολές, δίνουν αυτή την παιδεία στα παιδιά τους, εμάς την εξαφανίζουν. Για να μην γνωρίζουμε τι σημαίνει διεθνής ανάλυση, για να μην γνωρίζουμε τι σημαίνει κατευνασμός και υποταγή, όπως έλεγε ο Περικλής, για να μας έχουν, αν θέλετε, σε έναν βαθμό και στο έλεο, στην υποχείριά τους. Ήθελα απλά να προσθέσω εδώ, μιας και έγινε αναφορά στην αρχαιότητα, το αντίπαλο στρατόπεδο, γιατί υπήρχε και ο κατευνασμός που οι Αθηναίοι καταλάβαναν ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, θα ήταν υποταγή προς τους Σπαρτιάτες, και υπήρχε και το αντίπαλο στρατόπεδο, από τους Βιωτούς, που και εκεί λέγανε ότι ο κατευνασμός οδηγεί σε εξαφανισμό, σε αφανισμό μας. Κοιτάξτε εδώ, κάτσα μία δήλωση του Παγόντα, ο οποίος ήταν στρατηγός της Βιωτικής Συμμαχίας κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, και ο Βιωτάρχης Παγόντας ζήτησε από τους συμπολίτες του το 324 π.Χ. να επιδείξουν στεναρή αντίσταση, διότι μόνο αυτή μπορεί να αποκρούσει την επιθετικότητα του εχθρού. Και τους είπε: εναντίον των γειτόνων, μόνο η αντίσταση εξασφαλίζει την ελευθερία. Και μάλιστα γειτόνων σαν και αυτούς, οι οποίοι προσπαθούν να υποδουλώσουν όχι μόνο τους κοντινούς τους γείτονες, αλλά και τις μακρινότερες πολιτείες. Μόνο η αντίσταση εξασφαλίζει την ελευθερία. Αυτά τα μαθήματα νομίζω ηχούν αληθινά και ζωντανά μέχρι και σήμερα. Εντάχει, επειδή αναφέρθηκε και το θέμα το ιστορικό, πρέπει να δούμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι δυστυχώς τα δύο κράτη, το ελληνικό και το τουρκικό, η Ελλάδα, η οποία γεννήθηκε, ή μάλλον ό,τι απέμεινε αυτή του ελληνισμού μετά την Ελληνική καταστροφή, ουσιαστικά είμαστε κράτη τα οποία μονίμως βρίσκονται σε μια αντιπαλότητα λόγω της επιθετικότητας της υπεριαλιστικής Τουρκίας. Αυτή είναι μια αλήθεια την οποία πρέπει να την ομολογήσουμε, να ομονοούμε σε αυτό, παρόλο που το πολιτικό σύστημα, ίσως και κάποια κανημαγοί και δημοσιογράφοι, τείνουν να το αμελούν, να το υποκρύπτουν ή εν πάση περιπτώσει να μας εξαπατούν για την πραγματική ιστορία αυτής της συμπεριαλιστικής χώρας. Πράγματι λοιπόν ο κατευνασμός ξεκίνησε μετά τη μεξιστατική καταστροφή. Από εκεί ξεκίνησε το πραγματικό DNA που ο κατευνασμός, είπαμε, είναι υποταγή, όπως είπε ο Περικλής, και είναι και, αν θέλετε, μια κίνηση πολιτική δουλοπρέπειας. Όταν λοιπόν το ελλαδικό πολιτικό κράτος, το οποίο βγήκε μέσα από τις τάχτες της καταστροφής, μετά δηλαδή τη γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή ποντίων της υπόλοιπης Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης, όταν λοιπόν αυτό το ελλαδικό κράτος κινήθηκε εξευμενίζοντας τον Τούρκο Σφαγέα, δηλαδή ηγέτης της χώρας αυτής, ανεδείχθη ο Τούρκος Σφαγέας. Τον προτείναμε μάλλον για Νόμπελ Ειρήνης, τον Αρχισφαγέα, τον άνθρωπο ο οποίος δίδαξε τον Χίτλερ, όπως ακούσατε πριν. Όταν μετέπειτα θυσιάσαμε τις περιουσίες των προσφύγων και τις αποζημιώσεις, γιατί μιλάμε για αποζημιώσεις και σήμερα και τις περιουσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, όταν τις θυσιάσαμε και τις εξισώσαμε και δεν πήραν οι πρόσφυγες τίποτα από αυτά τα οποία δικαιούται ο ελληνικός λαός, και ουσιαστικά πνίγηκε η δυναμική του ελληνισμού, ο ελληνικός ελληνισμός ήρθε, ο προσφυγικός ελληνισμός βρέθηκε στην Ελλάδα και εκεί που θα μπορούσε να προσφέρει τους. Αποδεκάτησε το ελλαδικό κράτος, αυτό το αυτοάνωσο που λέει το ελλαδικό κράτος. Αυτές λοιπόν, αυτά τα πρώτα βήματα του κατευνασμού. Δηλαδή γεννηθήκαμε, η λεγόμενη τρίτη ελληνική δημοκρατία, τέταρτη είναι μετά τη μεταπολίτευση. Η δεύτερη είναι μετά την μικρασία καταστροφή, τώρα διανύουμε την τρίτη. Αυτή λοιπόν η δεύτερη ελληνική δημοκρατία γεννήθηκε με το DNA του κατευνασμού, της υποτέλειας δηλαδή και της υποταγής. Και έτσι πορευόμαστε έκτοτε. Ξεκινήσαμε το 1942 με το Βαρλίκι, με το φόρο περιουσίας,
που τότε οι Τούρκοι άρχισαν να αποδεκατίζουν τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή μιλάμε και για τα θέματα του Χίτλερ, εκεί η ελληνική κυβέρνηση στο Κάιρο ενημερώθηκε έντρομη, ήταν εξόριστη, ενημερώθηκε έντρομη ότι οι σύμμαχοι Τούρκοι, και γιατί λέω σύμμαχοι, υπήρχε Βαλκανικό Σύμφωνο Άμυνας το 1934, τα Βαλκανικά κράτη μεταξύ μας και η Τουρκία ήταν δεσμευμένα να συνδράμουν αμυντικά το ένα το άλλο. Δηλαδή, βάσει των υφιστάμενων διεθνών συνθήκων του τότε, ακούστε, επειδή κάποιοι λένε και τώρα συμφωνείς με την Τουρκία, σύμφωνα φιλίας, μη επιθέσεως, υπήρχε Βαλκανικό Σύμφωνο αμυντικής συνδρομής και στο οποίο συμμετείχε η Ελλάδα και η Τουρκία. Αντί για να μας υπερασπιστούν οι Τούρκοι ως όφυλα διεθνώς όταν εισέβαλαν εδώ οι φασίστες και οι Ναζί, οι Τούρκοι τι κάνανε, και το έμαθε έντρομη η ελληνική κυβέρνηση εξόριση στο Κάιρο, άρχισαν να παζαρεύουν τα ελληνικά νησιά σαν γυρολόγοι και στους συμμάχους και στους Ναζί. Ποιος θα μας δώσει τα ελληνικά νησιά για να πάμε τον πλευρό του? Αυτοί είναι οι Τούρκοι. Αυτό είναι το μόρφωμα το οποίο δυστυχώς Λευκωσία και Αθήνα σχεδόν γονιπετής συνδιαλέγονται μαζί τους. Αυτό είναι το τουρκικό μόρφωμα. Το οποίο, επειδή είμαστε στην Κυπριακή Δημοκρατία, το 1955, τον Αύγουστο έγινε το τριμερές συνέδριο Λονδίνου. Το Σεπτέμβριο έγιναν τα Σεπτεμβριανά, και λόγω του Αυγούστου, που ουσιαστικά κάναμε εμείς με τεράστιες πολιτικές ευθύνες, ουδής μιλά για τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης τότε, το 1955, της ελλαδικής, που καταστήσαμε συναρμοστές και συνδιαχειριστές τους Τούρκους, τότε τους βάλαμε. Από το 1870 μπήκανε μετά τη συνθήκη Ζυρίξης και Λονδίνου τα τουρκικά στρατεύματα ξανά στην Κυπριακή Δημοκρατία, το 1878. Το 1955 λοιπόν τους κάναμε συνδιαχειριστές, και ήρθαν ένα μήνα μετά, τα Σεπτεμβριανά, Αύγουστο-Σεπτέμβριος, και κάνουν αυτά τα προβοκάτσια με το σπίτι του Κεμάλ, υποτίθεται, και κατέσφαξαν, λίστεψαν, βίασαν, αποκεφάλισαν. Ο τουρκικός όχλος, υποκινούμενος από το βαθύ κράτος της Τουρκίας, Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η ιμπεριαλιστική Τουρκία. Και μετά βέβαια ακολούθησαν και ο εξαφανισμός, ο αφανισμός των Ελλήνων της πόλης, το τελευταίο πλήγμα, το τελευταίο χτύπημα, το 64, με τις απελάσεις, οι οποίες και αυτές, προσέξτε, και αυτές ήταν, για να δούμε το πόσο ενωμένος είναι ο ελληνισμός και η μοίρα μας και ο αντίπαλός μας, και αυτές ξεκίνησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία, από την Κύπρο, με τα ματωμένα Χριστούγεννα του 63, που σε αυτόν τον απόϊχο η Τουρκία ξεκίνησε να αφανίζει τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Βλέπουμε λοιπόν, και αφάνισαν 60.000 Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη. Από 90.000 κατοίκους πήγαμε στους 30. Αφάνισαν τον ελληνισμό της πόλης. Ξαναλέω, ως τον απόϊχο των σκηνοθετημένων πάλι τουρκοκίνητων και αγγλικής εμπνεύσεως ματωμένων Χριστουγέννων, που ουσιαστικά ήταν από πίσω η Τουρκία από τα γεγονότα αυτά. Άρα βλέπουμε πως και άρρητα συνδεδεμένη είναι η μοίρα του ελληνισμού, γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας χωρίσουν, να μας κάνουν να ξεχάσουμε ότι είμαστε Έλληνες, δημιουργούν ταυτότητες, Κύπροι, δεν ξέρω, Κυπρέοι. Κάποιοι προσπαθούν να ξεχάσουμε την ταυτότητά μας, να ξεχάσουμε την αντικειμενική απειλή που θέλει να μας αφανίσει από το χάρτη. Και το κάνει βήμα-βήμα, κάθε 10 χρόνια βλέπαμε το πλήγμα. Από τη γέννηση του κράτους αυτού, το οποίο είναι ένα κράτος συμμορία, βλέπουμε το πώς ουσιαστικά θέλει να μας αφανίσει. Και δεν συνειδητοποιούμε την πραγματικότητα, μας την αποκρύπτουν, δεν μας λένε την αλήθεια και δεν μας λένε μέχρι και το ποιοι είμαστε. Θέλουν να μας οδηγήσουν στην πολιτική τους πολιτική παραζάντου. Άρα αυτά για όσους ξεχνούν και τον αντίπαλο, αλλά και το τι μας ενώνει, όχι μόνο σαν απειλή, αλλά και σαν Έλληνες, σαν άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν με ειρήνεια και ομόνοια στην περιοχή και για όλους τους λαούς βεβαίως. Έχω κρατήσει εδώ, δεν θέλω να σας καθυστερήσω, έχω κρατήσει τέσσερα μόνο ζητήματα από τα βιβλία τα οποία ήθελα να αναφέρω. Για να καταλάβω, και αυτά έχουν να κάνουν με την Κυπριακή Δημοκρατία, για να δούμε λίγο ίσως περισσότερο τα θέματα του κατευνασμού και το πώς ουσιαστικά υπήρχε ένας δόλιος ρόλος εδώ και ξένων δυνάμεων, οι οποίες ξένες δυνάμεις βρέθηκαν και πίσω από την Κυπριακή Εισβολή και βρέθηκαν πίσω και από τις κρίσεις που περιγράφει το βιβλίο, τις τρεις κρίσεις, και από τις τελευταίες κρίσεις που διανύουμε ακόμα τώρα, που ξεκίνησαν με την εισβολή του Μπαρμπαρό στην Κυπριακή Δημοκρατία, του Όρου Τσρέις στην ελλαδική ΑΟΛ, τη Φαλοκρηπίδα, και των Καστανιών στον Εύρο, αυτή την υβριδική απειλή. Άρα βλέπουμε τον ξένο παράγοντα. Και ήθελα να σας πω κάτι το οποίο, επειδή ανέφερε ο Ναύαρχος τις πηγές, εννοώ τις αποχαρακτηρισμένες και τις πηγές που είναι προϊόν διαρροών. Βρήκα εκεί λοιπόν κάποιες ομολογίες Αμερικανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ενός ανθρώπου ο οποίος διετέλεσε πρέσβη στην Αθήνα. Ο Ρόμπερτ Κίλι ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου. Είπε λοιπόν, το βρήκα στα έγγραφα, ομολόγησε, ότι ουσιαστικά η CIA ήταν αυτή η οποία δημιούργησε τις υπηρεσίες πληροφοριών στην Ελλάδα. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος ήταν ένα παιχνίδι μεταξύ δυτικών και σοβιετικών
στην Ελλάδα. Δηλαδή, κατέσπαξε αδελφό-αδελφό για τα παιχνίδια των υπεραλιστικών δυνάμεων στον ελλαδικό χώρο. Η Αμερική, οι οποίοι κράτησαν την επικυριαρχία του ελλαδικού χώρου, μέχρι και σήμερα οι Αγγλοσάξονες ουσιαστικά κυριαρχούν σε Λευκοσία και Αθήνα και τα κόμματά τους. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις λοιπόν, δημιούργησε η CIA με τους ελληνοαμερικανούς ανθρώπους και τα στελέχη τους, δημιούργησαν την αντίστοιχη υπηρεσία, την τότε KIP στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν μια στρατιωτικού τύπου υπηρεσία πληροφοριών, η οποία ξαναλέω δημιουργήθηκε σαν το αντίστοιχο, το αδελφάκι δηλαδή τη CIA κατά τη δεκαετία 40 και 50 ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτή η κομμουνιστική απειλή. Άρα ουσιαστικά η σχέση της KIP, που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το στρατό, ήταν αυτή που ήταν αμερικανοκινούμενη και αυτή ήταν που έφερε και τους συνταγματάρχες Μακαρέζο, Πατακό, Παπαδόπουλο και ήταν αυτή τελικά που έκανε το προοδευτικό πραξικόπημα. Ήταν δηλαδή η αμερικανοϊδρυμένη και αμερικανοκινούμενη υπηρεσία πληροφοριών η οποία έφερε τη Χούντα, η οποία έφερε το προοδευτικό πραξικόπημα. Άρα όχι απλά υπάρχουν ευθύνες για το πραξικόπημα, ποιος δεν σταμάτησε, ποιος δεν έθεσε τελεσίγραφα στους Τούρκους, ποιος τους είπε κάντε και δεύτερη εισβολή, που και το πολιτικό σύστημα το ελληνικό είχε ευθύνες εδώ, αλλά η ίδια η Χούντα, όχι μόνο το προοδευτικό πραξικόπημα, η δημιουργία της Χούντας, που είχε τις βάσεις, ξαναλέω, στην KIP, η οποία δημιουργήθηκε σε αντιστοιχεία της CIA για να μην ξαναεμφανιστεί κομμουνιστική δύναμη στον ελληνισμό, έχει τις βάσεις στην Αμερική. Για να ξέρουμε, αν θέλετε, τις ομολογίες της ίδιας των Αμερικανών. Μάλιστα, ο πρέσβης των Αμερικανών δήλωνε ότι έβλεπε, λέει, ανθρώπους, Αμερικανούς αξιωματούχους, να έχουν διεισδύσει σε διάφορες κρατικές θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ υπήρχαν και πρέσβεις, τον είπα, που συμπεριφέρονταν σαν αντιβασιλείς στη χώρα. Για να καταλάβετε τους δεσμούς, τις αγγυλώσεις, τις επιρροές, την υποτέλεια του ελλαδικού κράτους. Αλλά δεν χρειάζεται να πω τι γίνεται και σήμερα και εδώ και στην Αθήνα. Ένα δεύτερο σημείο, είπα θα πω τέσσερα σημεία, ένα δεύτερο σημείο πάλι για την Κυπριακή Δημοκρατία ήταν το εμπάργκο των όπλων. Λοιπόν, μετά το βάρβαρο και απάνθρωπο, φρικτό έγκλημα της διπλής εισβολής της Τουρκικής Δημοκρατίας, της Τουρκίας που έδειξε το απάνθρωπο πρόσωπό της, υπήρχε μια τεράστια κίνηση στην Αμερική, αντίστοιχη με τη σημερινή, όπου Έλληνες, Ελληνοαμερικάνοι πολιτικοί, βουλευτές και γερουσιαστές του Κογκρέσου, κινήθηκαν για να απομονώσουν αμυντικά την Τουρκία. Και έφεραν δηλαδή στη Βουλή το λεγόμενο εμπάργκο στην Τουρκία. Ως αντίπεινα, δηλαδή, διότι χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι στη φασιστική αυτή βίαιη, τις φρικαλαιότητες που κάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα όπλα τα αμερικανικά, άρα βρήκαν το παραθυράκι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές και σας ενημερώνω σε πείσμα της ελληνικής κυβέρνησης που δεν ήθελε να μπλέξουμε, όχι αδερφέ, αυτή ξέρετε η πολιτική που κυβερνάει αυτή τη στιγμή τον ελληνισμό. Σε πείσμα λοιπόν είπαν στους Έλληνες πολιτικούς κάντε στην άκρη, οι Ελληνοαμερικανοί τους είπαν κάντε στην άκρη, εμείς μιλάμε για τον ελληνισμό τώρα που και σήμερα το ίδιο ισχύει, η Λευκοσία και η Αθήνα είναι γαϊτανάκια της Τουρκίας και όχι οι άνθρωποι που προωθούν την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, ιδίως στην Ουάσιγκτον. Άλλες δυνάμεις το κάνουν, Αμερικανοκουβανοί το έκαναν και άλλοι πάλι το κάνουν σήμερα. Έτσι και τότε λοιπόν οι Ελληνοαμερικανοί, μεταξύ των οποίων ο κ. Μπραντή μας, ο κ. Αρμπάνης, οι οποίοι ήταν θρύλοι του ελληνισμού στο εξωτερικό, κατάφεραν, ακούστε το λέω και αν τριχιάζω, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια συμμαχία αδιανόητη στο Κοινοβούλιο των Αμερικανών. Φέραν τους Αρμένιους, γιατί εκεί υπάρχει προφανώς εθνικός πατριωτικός λόγος όπως υπάρχει ένα μέσα μας σήμερα, αλλά εκεί κυβερνάει την πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Γερεβάν. Δεν είναι όπως δυστυχώς σε εμάς που έχουμε ξεχάσει τις εθνικές θέσεις, έχουμε ξεχάσει τις σφαγές και συνομιλούμε με τον σφαγέα και βιαστή μας. Στην Αρμενία είναι προδοσία να τολμήσει πολιτικός να αρνηθεί τη γενοκτονία. Επειδή λοιπόν οι Αρμένοι είχαν ισχύ, συμμάχησαν με τους Αρμένιους στην Βουλή, στη Γερουσία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και συμμάχησαν, ακούστε, και με τους Αφροαμερικανούς βουλευτές και γερουσιαστές. Γιατί η Τουρκία τότε ήταν η πρώτη χώρα εξαγωγείας σε όπιο. Ήταν ό,τι είναι το Αφγανιστάν σήμερα και παραπάνω. Και είχαν φτάσει, να δείτε, το εκφυλισμένο του Αμερικανικού πολιτικού συστήματος, μάλλον του Λευκού Οίκου, γιατί πάντα ο Λευκός Οίκος είναι με την Άγκυρα, λόγω της Ρωσίας κτλ. Είχαν φτάσει μέχρι και στο να δίνουν εκατομμύρια δολάρια στους Τούρκους αγρότες για να σταματήσουν να παράγουν όπιο και να σταματήσουν να δηλητηριάζουν την Αμερική. Ποια είναι η Αμερική που δηλητηριαζόταν? Οι φτωχογειτονιές των Αφροαμερικανών. Και για να δείτε το μεγαλείο, την ευφυΐα του ελληνισμού, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Μπραδίμας και ο Σαρμπάνης, πιάσαν τους Αφροαμερικανούς που ξέραν τα παιδιά τους δηλητηριάζονταν από τα τουρκικά
δηλητήρια και φαρμάκια και ναρκωτικά και κάναν μια συμμαχία και τσάκισαν τον τουρκικό στρατό. Με αυτό το εμπάργκο το οποίο εφήρμοσαν, ξαναλέω, δύο Έλληνες το κάνανε αυτό, σε πείσμα της ελληνικής κυβέρνησης και αποδεκάτησαν την τουρκική πολεμική μηχανή. Σας πληροφορώ τότε, τους έτρεμε ο Κίσιγκερ, πήγαιναν στο γραφείο του και δεν τον άφηναν να μιλήσει, έχω δει τις συνομιλίες τους. Και φτάσαν σε τέτοιο σημείο οι Τούρκοι που μετά το εμπάργκο, αναφέρει ο Αλί Μπιράντ, ο μεγάλος Τούρκος δημοσιογράφος, ότι η κατάσταση ήταν τόσο τραγική στην τουρκικό στρατό, που το 1977 ο αρχηγός του τουρκικών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε τον πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ να αποφύγει η πιθανή σύγκρουση με την Ελλάδα. Ενώ είχε προηγηθεί ένα χρόνο πριν, το 1976, η κρίση του χώρα, το βυθίσατε το χώρα, που ποτέ δεν το βυθίσαμε και το αφήσαμε να παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα μας και να δημιουργήσει νομικά προηγούμενα. Και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα παράμετρος. Η στρατιωτική ισορροπία Ελλάδος-Ισχύος, Ελλάδος-Τουρκίας ήταν πάντα υπέρ μας. Σας λέω ότι λένε εδώ οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, οι λένε οι Τούρκοι επιτελείς. Και εμείς κατευνάζαμε και αφήναμε τους Τούρκους να μας παραβιάζουν και να μας κλέβουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τρίτο, ο δρόμος προς το Ελσίνκι, όπου εκεί αναγνωρίσαμε την Τουρκία ως υποψήφια χώρα προς ένταξη, ανάθεμά με αν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει η Τουρκία με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό που είναι ελληνικό ουσιαστικά. Τι σχέση έχει με τον δυτικό κόσμο, αυτό το μόρφωμα το οποίο αποτελείται από βαθύ κράτος, στρατοκράτες, μαφιόζους, φωνιάδες, ναρκέμπορους, αυτή είναι η Τουρκία. Τι σχέση έχει με τα ευρωπαϊκά ιδρώδη, θα πρέπει να μας το απαντήσουν αυτό οι Έλληνες αξιωματούχοι και οι Ελλαδίτες και οι Κυπραίοι. Εκεί λοιπόν αξίζει να αναφερθούν οι S-300, γιατί είναι και σήμερα ζήτημα. Τι θα κάνει η Τουρκία με τους S-400 και πού θα τους πάρει για να μπορέσει να ξαναμπεί στα F-35 συζητούν με τους Αμερικανούς. Τότε λοιπόν, δείτε εδώ υποτέλεια, ο Πρωθυπουργός τότε της Ελλάδος, ο κ. Σιμίτης, ο οποίος ήταν μέλος της Τριανδρίας Εθνικής Ταπείνωσης Αρσένη Πάγκαλου Σιμίτη με τα Ήμια. Αυτός λοιπόν τότε με τους S-300, ακούστε τι είπε για να μην τους πάρει την Κυπριακή Δημοκρατία. Είπε ότι είναι, λέει, στο τρόπος τόσο ελικοειδής και δύσβατη ορεινή δρόμη, όπου δεν θα μπορέσει, λέει, είναι και μεγάλο μήκος, έχουν μεγάλο μήκος υπηρεάς, 100 μέτρα, δεν θα χωρέσουν, λέει, να ανεβούν με τα οχήματα, να ανεβούν πάνω στο βουνό. Ακούστε η λαροτραγική και κωμική δικαιολογία του Σιμίτη, προσπαθούσε να πείσει την Κυπριακή Δημοκρατία, μην τα πάρετε, πώς θα τα βάλετε πάνω στο τρόοδος. Ακούστε τώρα σκεπτικό. Και προφανώς τον αποδόμησαν εκεί οι αξιωματούχοι και είπαν ότι τι είναι αυτά που λέτε. Τμηματικά πάνε τα συστήματα αυτά και στραμολογούνται στην κορυφή. Είχε υιοθετήσει τραγελαφικές δικαιολογίες, επονίδιστες, για να δικαιολογήσει την υποτέλειά του. Και το τελευταίο, το οποίο αναφέρθηκε πάλι από τον Άβαρχο, είναι η τελωνιακή σύνδεση, αλλά όχι μόνο. Το γεγονός ότι δεχθήκαμε οι Τούρκοι το πρωτόκολλο συνδέσεως, ήταν το πρώτο χτύπημα, δεχθήκαμε να συνδεθεί η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπει στην Τελωνιακή Ένωση και ουσιαστικά από το 1906 και έπειτα οι Τούρκοι με τα πρωτόκολλα συνδέσεως, τα οποία τα κάναν και υποτίθεται πατριωτικές κυβερνήσεις, που μέχρι και τώρα κάποιοι μνημονεύουν και λένε «Α, η τάδε πατριωτική κυβέρνηση». Αυτή έδωσε τα 56 κονδύλια στην Τουρκία και τα πακέτα τα τελωνιακά, που ουσιαστικά το λέει η Τελωνιακή Σύνδεση τι είναι, ότι μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους σε εμάς χωρίς δασμούς μας, κάναν πελάτες τους. Όλα αυτά λοιπόν, αυτός ο πλούτος που ξεκίνησε να ρέει από τις Βρυξέλλες προς την Τουρκία, έγινε με ευθύνες και τη βούλα της ελληνικής δημοκρατίας δυστυχώς, και αυτό προφανώς έγινε με θυσία πάντα και τα δικαιώματα του ελληνισμού αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας, το βιώνουμε ακόμα και τώρα. Κλείνω, μιας και περάσαμε από την πύλα, μου εξήγησε ο πατέρας μου το σχέδιο και πως αν επεκτείνουν οι Τούρκοι, αν μπορέσουν να γίνουν συνδιαχειριστές της περιοχής αυτής όπως θέλουν με την εισβολή του καλοκαιριού, θα έχουν έξοδο στη θάλασσα, θα αποκόψουν το νησί στη μέση. Και διαρωτώ με και λέω, το καλοκαίρι υπήρξε μια τρίτη εισβολή. Όταν η Κυπριακή Δημοκρατία, όταν η Ελλάδα δεν προχωρούν, δεν κάνουν την παραμικρή κίνηση να καταδικάσουν το φασιστικό αυτό μόρφωμα, το ξεπλένουν, το νομιμοποιούν και προχωρούν με την επονίδιστη και εθνοκαταστροφική διακήρυξη των Αθηνών, στο ξέπλυμα, στο να δώσουν διαπιστευτήρια σχετικά με την θετική στάση της Τουρκίας και την αγκαλιάζει η Δύση ξανά την Τουρκία σήμερα, λόγω αυτής της, θα πω, απουσίας των κρατών μας, των κυβερνήσεων. Είναι εκεί για να είναι. Δεν εκπροσωπούν τα συμφέροντα του ελληνισμού. Δεν θα πω ποιον εκπροσωπούν, το ξέρετε μόνοι σας. Πώς περιμένουμε να υπάρξει τιμωρία αυτών των μαφιόζων της γειτονικής χώρας? Πώς θα υπάρξει αυτή η τιμωρία? Λοιπόν, προχθές ήταν ο Ερντογάν, ήταν ο Ερντογάν στο Κάιρο.
πήγε να μιλήσει με τον Πρόεδρο Σίση. Πήγε με τις ευλογίες της ελληνικής κυβέρνησης που του άνοιξε την πόρτα ουσιαστικά με διακήρυξη των Αθηνών. Του είπε: ναι, περάστε. Από εδώ μπορείτε να ξαναγίνετε ισχυροί για να μας απειλείτε. Δεν τους ενδιαφέρει ο ελληνισμός, τους ενδιαφέρει προφανώς η πολιτική τους καρέκλα και η επιβίωση. Άνοιξαν τις τρύπες στο Αιγαίο και στην ΑΟΣ. Δεν ένωσαν την ΑΟΣ του ελληνισμού Κύπρου και Ελλάδος. Άνοιξαν την τρύπα για να μπορεί να κινείται εκεί η τουρκική εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό και πήγε ο κ. Ερντογάν στον Σίση. Τι του είπε, γιατί κράτησα μια δήλωσή του. Είπε ο Ερντογάν, καταδικάζουμε, λέει, τις επιθέσεις των Ισραηλινών σε ομάδες, σε μέλη της αποστολής του ΟΗΕ στη Γάζα. Τολμάει και το λέει αυτό, ξέρετε γιατί. Διότι δεν βρέθηκε ένας από Λευκοσία και Αθήνα να του πει το καλοκαίρι: δεν τρέπεσαι φασίστας, μην ξαναπατήσεις ούτε πουθενά. Σε οποιαδήποτε χώρα, πόλη βρεθούμε, είσαι και εσύ, θα σου γυρνάμε την πλάτη. Δεν τολμήσαμε να καταγγείλουμε την τρίτη εισβολή στην Πύλα και τολμάει και μπορεί με τις δικές μας, των κρατών μας πλάτες, που προφανώς έχουν γίνει η φωνή της Τουρκίας στην Ευρώπη, με τις πλάτες των ηγετών μας φτάσανε να λένε οι Τούρκοι, να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε: τόλμησαν οι Ισραηλοί να επιτεθούν σε ωκεανόκρανους στη Γάζα. Τι κάνουν αυτοί εδώ? Ποιος θα το πει ο ελληνισμός? Ο Βέλγος? Και ένα τελευταίο. Έγινε κάτι χθες. Και δεν αναφέρομαι στα κοινωνικά πειράματα της ελληνικής κυβέρνησης που παίζει με τα, να μην πω με τι παίζει, με αυτό το επωνύδιστο νομοσχέδιο, το οποίο κάνουν και φιέστες και πίνουν σαμπάνιες, χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό, χωρίς να ρωτήσουν τους επιστήμονες, για να προωθήσουν ξανά την πολιτική τους επιβίωση και το πολιτικό τους μέλλον, της οικογένειάς τους, των παιδιών τους, των δικατέρων τους, ξέρετε, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν, να συνεχίσουν να τρώνε, να λιμένουν τον ελληνισμό. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Έγινε κάτι ακόμα πιο σημαντικό, το οποίο μπορεί να μην το ακούσατε κιόλας. Υπήρξε μια συνάντηση των Υπουργών Αμήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο περιθώριο αυτής της συνάντησης, ήταν και ο Έλληνας Υπουργός εκεί, τέλος πάντων, στο περιθώριο λοιπόν αυτής της συνάντησης, οι Γερμανοί, οι Έλληνες και οι Τούρκοι υπέγραψαν μια συμφωνία για το λεγόμενο σχέδιο Ευρωπαϊκής Αεράμυνας. Στο οποίο σχέδιο Ευρωπαϊκής Αεράμυνας είναι μια συμφωνία την οποία ξεκίνησε ο Όλαφ Σόλτς, ο καγκελάριος της Γερμανίας, το 2022 μετά την εισβολή. Με τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ουσιαστικά είναι ένα σύστημα για αεράμυνα στην Ευρώπη κοινό, το οποίο θα χρησιμοποιεί τα Patriot, Ισραηλινά, το Archer και κάποια γερμανικά συστήματα. Εδώ λοιπόν έχουν μπει διάφορες χώρες, πλην των Γάλλων, οι οποίοι θέλουν τα δικά τους αντιπυραυλικά συστήματα, έχουν μπει όλες οι πρώην Σοβιετικές χώρες. Δεν είχε μπει η Ελλάδα, γιατί οι Γερμανοί ουσιαστικά θέλουν να μας κάνουν πακέτο με τους Τούρκους. Και τώρα μπήκαν οι Τούρκοι χθες και μπήκαμε κι εμείς σε αυτήν το σχέδιο Ευρωπαϊκής Αεράμυνας, το οποίο είχε τη Γερμανία εντός της Ευρώπης. Είναι εντός του ΝΑΤΟ ένα σχέδιο αεράμυνας, στο οποίο μπαίνουν οι Τούρκοι τώρα, ξαναλέω, λόγω του δικού μας, το συγχωροχάρτη που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση στη διακήρυξη των Αθηνών. Μια δουλεία, μια δουλοπρέπεια που είπε ουσιαστικά στους Τούρκους: ελάτε, επιστρέψτε στην οικογένεια της Δύσης, στην αμυντική. Τους επιστρέψαμε, τους ενισχύσαμε και υπό την αίρεση ότι θα τους επιστρέψουμε, καταφέραμε και εμείς να μπούμε σε αυτή τη συμμαχία. Δηλαδή, μας έχουν πακετάρει, μας έχουν εξισώσει με τους εισβολείς, με τους βάρβαρους και επιστρέφουν στην αγκαλιά της Δύσης, ξαναλέω, με τα δικά μας, με τις δικές μας πλάτες, με τα δικά μας εγκλήματα. Αυτό έγινε χθες Πέμπτη. Για να καταλάβουμε πώς ενδυναμώνεται η Τουρκία και επανεντάσσεται σε δομές και σχηματισμούς ακόμα και μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, που είναι ο επιτίδιος ουδέτερος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, τους ξαναφέρνουμε εμείς στη Δύση, για να είναι το οδούριος ύπος του ελληνισμού. Ουσιαστικά εδώ, για να κλείσουμε το μήνυμα το οποίο θέλω, πραγματικά, βλέπουμε ότι πράγματι ο ελληνισμός βάλεται πανταχώθεν, βάλεται και απ' έξω, βάλεται και από μέσα. Εδώ βλέπω ανθρώπους, γεμίσαμε την αίθουσα σήμερα, με τιμάει και εμένα αλλά και το σκοπό. Ο σκοπός είναι εθνικός. Πιστεύω ότι ο ελληνισμός, αφού καταλάβουμε, νομίζω μπορούμε περισσότερο ποτέ να καταλάβουμε τη δύναμή μας και το τι συμβαίνει, να ενημερωνόμαστε σωστά. Τα ψέματα, όταν ακούτε πολιτικά λόγια, ξέρετε ότι είναι ψέμα. Είναι η εξαίρεση η αλήθεια από το στόμα πολιτικού. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσετε και αποδομήσουμε όλοι μαζί τους πολιτικούς ως ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν την παράδοση, ξέρετε, του Αγγλικού κόμματος και τα λοιπά στις χώρες, τότε λοιπόν μπορούμε, πιστεύω, πραγματικά να κινηθούμε συντεταγμένα. Έχουμε τεράστια δύναμη. Αυτό είναι απόδειξη σήμερα η παρουσίαση εδώ. Έχουμε τα ίδια πατριωτικά, εμφορούμαστε από τα ίδια πατριωτικά συναισθήματα. Έχουμε δύναμη, είμαστε πολλοί. Δεν είμαστε η χειρή μειοψηφία που κυβερνάει και περνάει τα μεσουργήματα. Είμαστε η πλειοψηφία που δεν ακούγεται, αλλά είμαστε εδώ.
μπορούμε να δημιουργήσουμε δίκτυα ανθρώπων, πολιτικά όχι κομματικά, δίκτυα ανθρώπων να οργανωθούμε, να κινηθούμε μαζί. Εγώ φέρνω μήνυμα από την Ελλάδα ένωσης και κοινή δράση. Θα το κάνω με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ, να οργανωθούμε, να γίνουμε μια γροθιά και να εξαναγκάσουμε τους πολιτικούς μας να σηκώσουν το εθνικό φρόνημα και τις εθνικές θέσεις. Εντάξει, θα καταστραφούμε, φίλες και φίλοι. Μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε δύναμη να μας τρέμουν οι πολιτικοί και να μας τρέμουν οι αντίπαλοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Καλεντερίδη. Εάν υπάρχουν οποιασδήποτε ερωτήσεις ή τοποθετήσεις, να τις ακούσουμε. Θα ήθελα να πω έναν ευχαριστώ για το Μητροπολίτη μας που εδέχτηκε την τόση προετοιμασία που έδινε τους γερείς στην πόλη. Τώρα το συνειδητοποιούμε όχι μόνο γι' αυτό, γιατί έχει την υπομονή και μας κάνει την τιμή να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος εδώ. Έτσι είναι οι ιεράρχες. Ναι, χάρη. Καλησπέρα σας, χάρη στον αρχίστο όνομα μου. Επειδή έχουμε και τον Καλεντερίδη, έχουμε και τον Στάδη, που είναι ο Νάβακος, συγγνώμη. Θα σας κάνω μια απλή ερώτηση, η οποία για πολύ καιρό μέσα στο μυαλό. Η Τουρκία ξεκίνησε από το 1956 με τον Νικάντερη και έβαλε ένα δόγμα στην εξωγενή πολιτική. Προχώρησε μόνο τα Ούτογλου και μάλιστα εγώ βλέπω το χάρτη που έτρεπε. Αυτό που είπε ο Νταβούτογλου ότι η μύτη τη Κύπρου είναι σαν τόξο, λέει, το τριβάει την Τουρκία. Και είναι η δυσκολία επιτέλους να έχουμε συμβουλευτική ασφαλεία, και είναι η δυσκολία. Το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές, το έχω μιλήσει για έναν τρόπο με τον κύριο σας τον Μάτση, το έχω μιλήσει και με πολλούς άλλους. Δεν πιστεύω ότι ξέρεις, είναι μεγάλη υπόθεση να πεις έναν προγόντας στην πολιτική. Δεν είναι αυτό. Ποια είναι η δυσκολία. Άμα πάρεις μια βαθιά ανάσα θα το πεις. Λοιπόν, ναι, αλλά επειδή οι αγαπητές τράπεζες που είμαστε πολύ έχουμε δύναμη. Και μόνο το πώς θα επιβάλλουμε να γίνει η Συμβούλια Εθνικής Ασφαλείας να καθορίσει το δόγμα του ελληνισμού και εκεί να στηριχτούν. Απλή ερώτηση. Άπακος. Διαρωτήκα. Η διαφορά μας με τους Τούρκους είναι ότι οι Τούρκοι έχουν το δόγμα της, του μέλλοντος. Τι θα γίνει στο μέλλον και βλέπουν 30-40-50 χρόνια μπροστά. Παίρνουν αποφάσεις όπως το Κάζιους Μπέλι, το πήρε η Εθνοσυνέλευση και δεσμεύει όλες τις κυβερνήσεις. Η διαφορά με τις δικές μας κυβερνήσεις είναι ότι βλέπουν μέχρι την πενταετία. Δηλαδή, στη δική, ίσως και να μην βλέπουν μέχρι την πενταετία. Βλέπουν το παρόν και όχι το μέλλον, ενώ οι Τούρκοι αγωνίζονται στο παρόν για να εξασφαλίσουν το μέλλον. Γι' αυτό και το δόγμα τους είναι επεκτατικό, ικανοποιούνται με το να επεκτείνονται και να προγραμματίζουν τον επεκτατισμό και γι' αυτό οι αποφάσεις του νησί είναι βλέπουν μετά από 30-40 χρόνια. Βλέπετε, είπε, ανέφερε στον Νικάτερη, το 1956 δεν περίμεναν ότι θα γίνει η Κύπρος δική τους ούτε το 57, το 58, το 60. Μπορεί να το βλέπουν για το 2100. Έτσι, νομίζω είναι η διαφορά μας μεταξύ των δύο λαών, ότι εμείς βλέπουμε πολύ κοντά κυβερνήσεις που αναδεικνύουν, που κυβερνούν, βλέπουν πάρα πολύ κοντά, σε χρόνο. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, θα πω και μια προσωπική με αυτή, κάποτε πίεσα πάρα πολύ τα πράγματα, για να υπάρχουν σχέδια συγκεκριμένα. Και στο τέλος κατάλαβα μετά που αφιπηρέτησα, ότι δεν θέλουν τα σχέδια τα συγκεκριμένα, διότι αν δεν τα εφαρμόσουν θα έχουν ευθύνες. Οπότε, όταν δεν υπάρχουν σχέδια συγκεκριμένα, δεν υπάρχει και ευθύνη αν δεν γίνει το σωστό. Και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας προφανώς θα παίρνει αποφάσεις για το μέλλον που, αν δεν τις ακολουθήσουν, θα έχουν ευθύνη αυτοί που δεν θα τις ακολουθήσουν. Αυτή είναι. Καλησπέρα σας. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Πέραν της πολιτικής γειτονίας που έχουμε στην Κύπρο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια,
ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γιατί οι κυβερνήσεις μας τα τελευταία χρόνια επίσης δεν ασχολούνται με την αμυντική γυμνία μας πρώτος. Βλέπουμε ότι αγοράσαμε 2-3 πραγματούθια έτσι, αγοράσαμε 3 μπελχάρα για παράδειγμα. 3 μπελχάρα, έχουμε 6 κόρτενα του 45 χρονών, επίσης ενημέρω σχεδόν 30 και πάμε σε κάτι τόσο μικρά βήματα και χαζά σε πολλά δεδομένα πράγματα. Ή στην Κυπριακή Δημοκρατία για κάποιο λόγο αποφασίσαμε να αγοράσουμε κάποια άρματα, τα Μερκάβα 3, που υποδιέστερα οποιοδήποτε άλλο άρματος έχουμε. Και συνεχίζουμε τα τελευταία χρόνια να κάνουμε τις λάθος αμυνθικές κινήσεις, γενικά και Κύπρο και Ελλάδα. Συνέχεια τις λάθος κινήσεις. Και δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, και γιατί οι απόστρατοι αξιωματικοί και γενικά η αξιωματική ενεργεία έκαναν κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, να απαντήσω μια γεμονή. Η ενεργεία αξιωματική δεν έχουν ρόλο να κάνουν πολιτική, ούτε να αποφασίσουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Η ενεργεία αξιωματική έχουν τον ρόλο να αξιοποιήσουν αυτά τα οποία τους διαθέτει η πολιτεία. Είναι εργαλείο της πολιτικής ηγεσίας και δεν είναι αυτοί που κάνουν την πολιτική. Μπορούν βέβαια να υποβάλουν μελέτες, αλλά αν η πολιτική γραμμή είναι να κρατήσουμε την άμυνα του τόπου σε έναν επίπεδο απλώς για να λέμε ότι έχουμε άμυνα, έτσι συμβολική, ο ρόλος των αξιωματικών είναι ό,τι τους δώσουν να το αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τώρα, όσον αφορά, για να είμαστε ειλικρινείς, η Ελλάδα πήρε μια άλλη προσωπική μου εκτίμηση μετά τον Οκτώβριο του 2018, που είχαν φτάσει τα πράγματα να υπάρχει κρίση και πολεμική σύγκρουση νότια του Καστελορίζου, και το ξέρω γιατί ήμουν κάπως εμπλεκόμενος σε αυτήν την μέρη. Η Ελλάδα πήρε μια άλλη πορεία και οι κινήσεις που έκαμε όσον αφορά και την αεροπορία και το ναυτικό, γιατί εκεί παίζεται το μεγάλο παιχνίδι, η κυριαρχία του Αιγαίου, με την αεροπορία και το ναυτικό μπορεί να εξασφαλίσει το Αιγαίο. Αυτό που μένει είναι πώς θα εξασφαλιστεί η περιοχή της Κύπρου που συνεχίζουμε να είμαστε ένα αδύναμος κρίκος. Και θα έλεγα κάτι που είναι χαρακτηριστικό. Δεν μπορούμε να ζητούμε βοήθεια από οποιονδήποτε αν δεν εξαντλήσουμε πρώτα τα δικά μας περιθώρια. Και δεν μπορεί να διαθέτουμε το 1,5% του ΑΕΠ μας για αμυντικές δαπάνες, όταν η Ελλάδα διαθέτει το 3%, που είναι δισεκατομμύρια, ή να ζητάμε από οποιαδήποτε ξένη χώρα να μας βοηθήσει σε περίπτωση πολεμικής σύρασης. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσει, αλλά και ο κόσμος να πιέσει, η πολιτική ηγεσία είναι ότι πρώτα εξαντλούμε τα περιθώρια που έχουμε, και έχουμε περιθώρια. Ας ανεβάσουμε τις αμυντικές δαπάνες όπως είναι στο 3,5-4%, θα έχουμε μια δύναμη αποτροπής. Για να είμαστε ειλικρινείς, ποτέ μας δεν είχαμε την πεποίθηση ότι θα επιτεθούμε και θα φτάσουμε στην Τουρκία. Αυτά είναι ουτοπίες. Αυτό που έχουμε όμως δυνατότητα είναι να έχουμε μια δύναμη αποτροπής, που το κόστος της Τουρκίας να είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο από το όφελος της. Αυτή είναι η πολιτική της αποτροπής. Δεν τα έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια, και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα μεγάλα που πρέπει η πολιτική ηγεσία να πάρει. Τα περιθώρια δεν τα εξαντλήσαμε, αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπω τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή μας ειδικά, είχα μια κουβέντα με ένα αξιωματικό όταν ήμουν στο στρατό και μου είπε τούτο πράγμα. Ξέρω ότι στέλνω τους για σφαγή, και μιλούσε για τα Κάσκαβελ, που ένα άρμα του εβδομήντα σχεδιασμός ο πύργος το σκάφωσε του 40. Ακόμα να τα αποσύρουμε τέλος πάντων. Εντάξει, νομίζω ότι πήγαμε σε μια συζήτηση που δεν είναι της παρούσης, διότι είναι δύο βιβλία που γράφτηκαν κυρίως ιστορικά. Σε μια άλλη αυτή που θα είναι εδώ και πρόσωποι της και της Εθνικής, αλλά κυρίως στην Υπουργία Αμυνά, νομίζω μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Κύριε Καλλιτερίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω, αλλά ταυτόχρονα να εκφράσω και έναν έντονο προβληματισμό που αισθάνομαι μέσα μου, γιατί δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά
σύντροφος σε αυτό το νησί να μιλάει με τόσο πατριωτισμό και να με ψυχώνει και όλα αυτά που νιώθω μέσα μου ούσα πρόσφυγας, έχω γεννηθεί προπολεμικά, έχω ζήσει την εμπειρία του πολέμου, αλλά αρνιέμαι να επιστρέψω για λίγες ώρες να δω την γειτονιά μου, το σπίτι μου και θεωρώ ότι τελευταία δυσκολεύομαι να δηλώσω την αντίσταση που αισθάνομαι μέσα μου. Έχετε αναφερθεί στην τρίτη εισβολή που συνέβη καλοκαιρινά. Συμβαίνει καθημερινά εισβολή με τον τρόπο που εμείς οι Έλληνες Κύπροι παραδεχόμαστε με χαμηλό ήθος την ανάγκη να αντισταθούμε και να ομολογήσουμε ενώ μόνοι μας ξεπουλούμε το μέλλον των παιδιών μας σε αυτόν τον τόπο. Πηγαίνουν ερχόμενοι στα κατεχόμενα και προσφέροντας δικαιολογίες σε αυτού. Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω, αλλά ντρέπομαι κιόλας γιατί είμαι και εκπαιδευτικός και τα τελευταία χρόνια δυσκολεύομαι να εξηγήσω στα παιδιά ότι αυτό που κάνουν με τις οικογένειες τους είναι παράνομο, είναι ανήθικο και είναι ενάντια στο δικό τους μέλλον. Δεν είναι θέμα εθνικισμού, είναι θέμα να υπερασπιστεί ο καθένας μας τα δικαιώματά του. Είτε έχεις γεννηθεί στην Κύπρο, είτε στην Αμερική, είτε στην Αφρική, δικαιούσε αξιοπρέπεια. Εμείς τι ξεπουλούμε καθημερινά. Δεν έχω λόγια, αυτά τα οποία λέτε και αυτά τα οποία έχετε βιώσει. Το μόνο το οποίο θέλω να προσθέσω είναι ότι υπάρχουν ευθύνες εδώ, στο πολιτικό σύστημα, τεράστιες, σε ένα βαθμό και συνενοχής, που ουσιαστικά επιτρέπουν αυτή την κατάσταση. Και ενώ προωθούν αυτές τις πολιτικές, ακούω τώρα ότι προωθούν και τις ιδέες, μιλούν σε ανθρώπους και τους λένε πουλήστε τις περιουσίες σας, γιατί θα φτιάξουν το Las Vegas της Ευρώπης, της Μεσογείου, η Τούρκη στην Αμόχωστο. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα είναι εδώ να μας διαφθείρει. Άρα ο χειρότερος μας εαυτός είναι αυτοί που κυβερνούν, είναι αυτοάνωσο και μας κάνει αυτό το οποίο λέτε, είναι αυτό που δίνει διαβατήρια σε ανθρώπους που πολέμησαν για να φύγουν οι Έλληνες, να φύγετε από τα σπίτια σας. Νομίζω ότι πρέπει να προτάξουμε την εθνική θέση, όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε, τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα και που μου δίνετε ευκαιρία να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις που νομίζω μας ενώνουν την εθνική θέση, η οποία εθνική θέση είναι το δόγμα της απελευθέρωσης. Είναι ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παράνομης εισβολής και κατοχής και όποιος μιλάει για ιδιοκράτη, για ζώνες, περιφέρειες, συμπεριφέρειες, επαρχίες και δεν ξέρω και ζωνάρια, είναι εκτός εθνικής γραμμής και είναι με τους απέναντι. Αυτή είναι η εθνική θέση και όσο μπορούμε και μιλάμε για την εθνική θέση, ο κόσμος θα θυμηθεί το ότι είναι Έλληνας. Και όχι Γρεκίλος ή άνθρωπος των Άγγλων. Θα το θυμηθούμε όλοι μας όσο μιλάμε για την εθνική μας θέση. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Σε προσωπικό ή ψυχολογικό επίπεδο, πώς το εξηγείτε αυτή τη συμπεριφορά, αν μπορούμε να πούμε και για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, εδώ η εικόνα είναι μεγάλη. Δεν έχει να κάνει ούτε με κόμματα, ούτε με πρόσωπα. Έχει να κάνει με συστήματα. Δηλαδή αυτό το οποίο λέμε Κυπριακή Δημοκρατία ή Ελλάδα είναι δύο πολιτεύματα ουσιαστικά, δύο πολιτικά συστήματα. Αυτά τα συστήματα περιγράφονται και ορίζονται από καταστατικούς χάρτες, που είναι τα συντάγματα. Που εκεί είναι τα δικαιώματα, οι ελευθερίες μας, το πώς λειτουργεί το κράτος, το αν οι πολιτικοί έχουν ασυλίες, εάν σκοτώνονται άνθρωποι σε ατυχήματα και αυτοί μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, έχουν καταδίωκτο, το ανεύθυνο. Αυτά είναι το σύστημα. Αυτό το σύστημα το δημιούργησαν ουσιαστικά οι Αγγλοσάξονες και στην Κύπρο και στον ελληνικό χώρο. Τα συντάγματά μας, οι κανόνες μας, τους φτιάξαν οι Αγγλοσάξονες και αυτός είναι ο τρόπος μέσω των οποίων μπορούν να μας επιβουλεύονται και να μας διαχειρίζονται και να μας διασπούν. Δηλαδή αυτά κόμματα, ο τρόπος που δομείται το κράτος και σε Λευκοσία και σε Αθήνα είναι φτιαγμένα, είναι συντάγματα αγγλικής και αμερικανικής εμπνεύσεως.
Έτσι συνεχίζουν και διοικούν, δηλαδή ο ελληνισμός, και αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη εικόνα εδώ, όταν επαναστατήσαμε και πετάξαμε τον επεχθή του Οθωμανικού ζυγού από τις πλάτες μας και μπορέσαμε να αναπνεύσουμε ελεύθερα, δεν αποκτήσαμε εθνική ανεξαρτησία ή αυτοδυναμία. Αποκτήσαμε ελευθερία από τον τουρκικό επεχθή ζυγό. Μας φορέσανε τρία κόμματα ξενοκίνητα και ξενημένα, το αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό, που τότε με τρόπο άμεσο και ρητό, δεν υπήρχαν πολιτικοί, δεν υπήρχε πολιτική ορθότητα, δεν τρεπότανε κανείς να πει ότι εγώ εκπροσωπώ τα συμφέροντα των Άγγλων, των Ρώσων και των Γάλλων. Έτσι μας κυβερνούσαν. Με τρόπο ομό και στιγνό. Θα σας πληροφορώ ότι αυτά τα κόμματα υπάρχουν και σήμερα σε Αθήνα και Λευκοσία με άλλη μορφή. Δηλαδή το αγγλικό είναι το αμερικανικό, το ρωσικό σε έναν βαθμό, το γαλλικό είναι γαλλογερμανικό, υπάρχουν κανονικότατα. Και όταν για λόγους πολιτικής ορθότητας και ευθυξίας ως κάποιοι αρνήθηκαν τις ταμπέλες, μπήκανε μετά οι βασιλιάδες που ήταν Γερμανοί και Δανείοι, μπήκανε μετά οι Χουντέοι που σας είπα ήταν CIA και μπήκαν μετά οι επαγγελματίες πολιτικοί, τα σακάκια, οι οποίοι είναι στα πολιτεύματα που μας φόρεσαν οι Αγγλοσάξονες. Και έτσι μας δείχνουν, δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλω να μείνω σε κόμματα και σε προσωπικότητες. Τα συστήματα πάσχουν, δεν είναι δικά μας. Δεν ξέρω αν το νιώθετε, εγώ το νιώθω στην Αθήνα. Το σύστημα με σήμα κεφαλαίου, το Σύνταγμα, το Πολίτευμα, οι νόμοι, είναι αγγλοσαξονικής εμπνεύσεως και είναι τα δεσμά μας. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Εκ βάθρο να αλλάξουν, από τις ρίζες, να ξυλώσουμε το σύστημα που δημιουργεί αυτούς τους επαγγελματίες πολιτικούς. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως, αυτοί που πηγαίνουν να τους τελεπώσουν, είναι άνθρωποι. Κάπου ξεκίνησαν από μια οικογένεια, κάποια πιστεύουν, όλοι ήταν. Μια πορεία προσωπική. Γνωρίζουν τι κάνουν. Γίνεσαι σύστημα. Γίνεσαι σύστημα. Εκβιάζεσαι. Απειλείσαι. Το ξέρουμε. Γίνεσαι σύστημα. Σε μικρή κοινωνία το ξέρεις ότι ξέρουμε. Άρα. Γίνεσαι σύστημα. Εκβιάζεσαι. Απειλείσαι. Απειλούν τα παιδιά. Σε εκβιάζουν. Σε εξαγοράζουν. Γίνεσαι σύστημα. Είναι το μοντέλο τέτοιο που αντί να ζητούν όχι μόνο τις εθνικές θέσεις, αντί να ζητούν να εκδημοκρατιστεί ο τόπος, ζητούν να γίνουν αρχηγοί. Πάρεδοι, πρόεδροι, πρωθυπουργοί, αντί να ζητούν εξυγίανση και δημοκρατισμό. Και όταν παίρνουν στο χορό, γίνονται μια από τα ίδια. Είπαμε, εξαγοράζονται, απειλούνται, χρηματίζονται, λιγορούνται από ξένες δυνάμεις, ελέγχονται και σε κάποιο επίπεδο επιλέγονται και άνθρωποι για να διοικήσουν. Βλέπετε τι γίνεται στην Ελλάδα τώρα στην εξωματική αντιπολίτευση. Επιλέγονται άτομα για να προωθηθούν, οι οποίοι μπορεί να είναι ήδη στο χορό. Αλλά και να μπει μέσα, αναγκαστικά χορεύει. Μας αναγκάζουν να δεχόμαστε νόμους που δεν τους θέλουμε. Χθες είπατε η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο, τον οποίο εμάς δεν μας ρώτησαν αν θέλαμε. Δεν έγινε δημοψήφισμα, μεταξύ τους τον ψήφισα. Και μας τον επιβάλλουν. Μας έλεγε κάποιον ξενόφερτο να πει να δείξουν και τι ωραία που είναι αυτό που ψηφίσανε. Και η Κατερίνα αναρωτιέται γιατί πάμε στα κατεχόμενα. Άρα από εμάς πρέπει να ξεκινήσει νομίζω η ιστορία. Από την οικογένεια και από το σχολείο Κατερίνα μου. Εμείς πρέπει να δώσουμε τα πρώτα διδάχτυλα. Θα μιλήσω όπως ένα. Ναι, άφησε κάτι σαν να αρθεί και εκπληκτιστεί. Δεν μπορεί να μιλήσεις ελεύθερα. Μπορεί και πιο. Θα ήθελα να κάνω μια-δυο επισημάνσεις. Αντώνης Λεοντίδης λέγομαι. Πρώτα απ' όλα, αυτό που έλεγε και ο Περικλής είναι μεγάλη αλήθεια ότι όταν επιλέγεις τον κατευνασμό, στην πραγματικότητα κρύβεις φόβο. Και εμείς που κατευνάζουμε, προσπαθούμε να κατευνάσουμε τους Τούρκους, φοβόμαστε. Ο Ελληνισμός μετά το 1974, όπως έλεγε ο φίλος μου Δημήτρης Νατσιός, ο Ελληνισμός φοβήθηκε. Αποφάσισε, κατάλαβε, του δώσαν να καταλάβει τέλος πάντων αυτοί που είπατε προηγουμένως ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με τους Τούρκους. Οπότε κάτσε στα αυγά σου, χάιδευε τους για να μην σε χτυπάνε δυνατά τουλάχιστον, να σε χτυπάνε λίγο-λίγο. Δεν μπορεί να προχωρήσεις με αυτά τα μυαλά. Γιατί δεν πρόκειται να γλιτώσεις ποτέ από αυτούς. Φοβόμαστε όμως. Θα κάνω μια επισήμανση να θυμίσω κάτι πάρα πολύ απλό. Μετά τα ίμια και τους γενικότερους εξευτελισμούς του ελληνισμού επί Σιμίτη, εκείνη την περίοδο, ο Σιμίτης ξαναβγήκε. Το ξαναψηφίσαμε. Δεν είναι τυχαίο.
μέσα σε όλο αυτό τον οριμαδό του εξευτελισμού που όλος ο κόσμος έλεγε όλα αυτά που έλεγε, ο Σιμίτης ξαναβγήκε. Κάποιοι λέγανε τότε, έβγαινε και ο Τριανταφυλόπουλος και έκανε εκπομπές για φαλκίδευση του αποτελέσματος, για καλπονοθία, για διάφορους που ερχόντουσαν από οπουδήποτε και ψήφιζαν με λεφτά και μάλιστα και μέσα βρίσκονταν και μέσα στα φακελάκια, μέσα στην κάλπη χρήματα τότε. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν μπορούσε να φαλκιδευτεί ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έπρεπε να είναι συντριπτικό. Και δεν ήταν συντριπτικό. Είναι μια κατάσταση που δείχνει ότι ο ελληνισμός είναι φοβισμένος. Είναι φοβισμένος. Το εκμεταλλεύονται, το συνεχίζουν και το διωγγώνουν οι πολιτικοί αυτό το πράγμα. Αλλά το πρόβλημα είμαστε πρώτοι εμείς. Μιλάμε για κάποιο παιδί, είπε προηγουμένως, για όπλα. Τα όπλα θέλουν ανθρώπους από πίσω που να μπορούν και να θέλουν να είναι αποφασισμένοι να τα χρησιμοποιήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν σωστά. Θέλει ο κόσμος, αλλά δεν έχει τους ηγέτες που θα βγουν μπροστά για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους. Το βράδυ των ημείων ήμουν αρχιφύλακα σε φυλάκιο στο Βόρειο Εύρο, στα Μαράσια, και τα παιδιά ήταν όχι ενθουσιασμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν αποφασίσει ότι δεν θα κάνουμε πίσω, είμαστε εδώ. Έτοιμοι. Είμαστε εδώ, τελείωσε, βρεθήκαμε. Βρεθήκαμε, αδερφέ. Μπορεί ο ίδιος ο Αθηναίος, ας πούμε, ο στρατιώτης μου να μην σηκωνόταν από την Αθήνα να πάει να πολεμήσει τον Εύρο. Αλλά σου λέει, αφού βρέθηκα εδώ, θα πολεμήσω. Ήταν μείον 10 κιλό το βράδυ και ήταν έξω στις θέσεις μάχης τα παιδιά. Δεν μπορώ να τους φάω το δίκιο. Θέλω να πω ότι όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει ο λαός πρώτος να ξυπνήσει, να αφυπνιστεί, να θελήσει, να πιστέψει σε αυτά τα πράγματα και να μπορεί να πιστέψει ότι μπορούμε να τους νικήσουμε και να πάρουμε και την Κύπρο πίσω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι σε μια πολιτική συγκυρία. Ναι, συγγνώμη, τέλειωνε. Σε μια πολιτική συγκυρία που ο Ερντογάν θα έχει προσεγγίσει λίγο παραπάνω τους Ρώσους, αν είμαστε έξυπνοι και είμαστε στη θέση μας όπως πρέπει, μπορούμε να πάρουμε την άλλη μισή Κύπρο. Αλλά έκανα μια συζήτηση με μια παρέα κυριών εδώ στην Κύπρο. Και όταν τελευταία κουβέντα μου είναι αυτή. Λοιπόν, και έγινε η συζήτηση για το αν μπορούμε να πάρουμε ή δεν μπορούμε να πάρουμε την άλλη μισή Κύπρο. Και ρώτησα, είστε κυρίες πρόθυμες να δώσετε από ένα παιδί, από ένα γιο? Δεν σκέφτηκαν, δεν κάνανε δεύτερη σκέψη, όχι είπανε. Ωραία. Όχι. Και όχι μόνο αυτό, πώς να το πούν αυτό, όταν όλες οι γυναίκες πλέον και σε Ελλάδα και σε Κύπρο έχουν ένα παιδί. Νομίζω να το κλείσουμε εδώ, αν και θεωρώ ότι δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη, γνωρίζει και ο κύριος Φιλίπης καλύτερα, ότι υπάρχει μαλλιά. Το είδαμε σε αρκετές περιπτώσεις, το βλέπουμε. Δεν το είδαμε μόνο τότε, το είδαμε με το όχι στο σχέδιο ΑΝΑ, που απειλούσαν όλος ο κόσμος τους Κύπριους, οι Κύπριοι σαν δεκαμόρφη. Τι λέτε τώρα, τι από εσείς λέτε. Υπάρχει την ελληνική μαγιά, υπάρχει το προζήμι που όταν έρθει η ώρα θα μου σηκώσει. Νομίζω ότι είναι έτσι. Ωραία, να κλείσουμε με αυτό.